Για πάμε! Καλώς ήρθατε κατά το τσακαλοκαταπληκτικό φέτος που έρχομαι, βίνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε ένα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, κοπιάστε, δευτερίλα, δευτερίλα σήμερα! Μας παίρνουν τηλέφωνο με το που ήρθαμε στην εκπομπή. Γεια σου γαρδασάκι μου. Γεια σου αίμα μου. Εδώ είμαστε που λέτε και σήμερα, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Αναστασία, όλα εντάξει? Όλα οκ? Okay. Την παλεύουμε? Έχω τη γλυκύτατη Αναστασία σήμερα πάνω από την κονσόλα, κονσολιέρα, και μας οδηγεί στα ασφαλή ύδατα των Ερτζιανών. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας έχουμε να συζητήσουμε, έχουμε να δώσουμε και σήμερα κρεατάκια φανταστικά από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο Μενελάου 29. Κρέατα ενός ολόκληρου μήνα θα κληρώσουμε και σήμερα. Τσι-τσι στο τραπέζι, φανταστικά, να γεμίσετε στο μαχάκι όπως θέλουμε. Επίσης σήμερις θα κληρώσουμε και ένα τριήμερο υπέροχο στο Φιλοξένια, το μαγευτικό μέρος, το υπέροχο ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδέας. Να πάρετε το έτερο σας ημίση που το έχετε σε εκτίμηση. Να πάτε εκεί, μακριά από τα άχη, μακριά από τις έγνοιες, μακριά από την καθημερινότητα, για να κάνετε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ με το έτερο ημίση. Να μπείτε στις υγρασίες. Ενώ τέλος πάντων να κάνετε έναν ακόμα Έλληνα ή τέλος πάντων ό,τι εθνικότητας είστε. Λέω εγώ τώρα. Μακριά από γενικά όλη αυτή την πίεση. Να περάσετε καταπληκτικά. Θα γράψετε FM, θα αφήσετε κενό και θα το στείλετε στο 54526 και εμείς στο τέλος και μέσα από τα τηλεφωνήματά σας, γιατί μετά τις 8.30 θα ρίξουμε γραμμή όπως παραδοσιακά κάνουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Όπως είπα, η μαμά της Αναστασίας που μου κάνει ηχοληψία είναι ίδια ηλικία με μένα που κάνω εκπομπή. Δύσκολα καταπίνεται. Θα μπορούσες να είσαι κόρη μου. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που έχουν τέτοια διαφορά ηλικίας και είναι σύζυγος με σύζυγο, έτσι. Άρα δηλαδή ακόμα περνάει η βογιά μας, ρε παιδί μου, δεν είμαστε σε μια τέτοια φάση. Εδώ είμαστε, ανοίξαμε τον μπιλμπλίκι, γράφετε αθλητήριους με ελληνικούς χαρακτήρες, αθλητήριους ξαναλέω με ελληνικούς χαρακτήρες, και μπαίνετε στην ομάδα μας, εκεί που είναι η avant-garde, η afangate, η crème de la crème και διάφορες άλλες γαλλικές εκφράσεις που είναι της μόδας η Γαλλία λόγω του Mundial. Εκεί στην παρέα μας, εκεί που είναι συναθροισμένοι υπέροχοι τύποι, εκεί που έχουμε κάνει μεταξύ μας μια τεράστια παρέα, 11.161 μέλη σήμερα εσίως, και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Να πούμε ότι αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα πριν κλείσουμε τη σεζόν, τη 19η εσίως χρονιά πίσω από το μικρόφωνο με την εκπομπή μας. Στο τέλος της εβδομάδας, θα κληρώσουμε ένα εκπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, όπως έχουμε προαναγγείλει. Θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, πέρα από τα 50 δώρα που κληρώσαμε τότε με την επέτειο του μαγαζιού, 50 δώρα εκπληκτικά. Θα δώσουμε στο τέλος εβδομάδας ένα κλιματιστικό το Yotomi 9000 BTU με Wi-Fi, με α3 Plus κλάση ενεργειακή, με. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη χαρά μου που θα δώσουμε ένα τέτοιο δώρο. Πανάκριβο όπως καταλαβαίνετε, ούτε σε πολλές εκπομπές θα το σπάσουμε, ούτε σε πολλές μέρες θα το σπάσουμε. Ήθελα να είναι έτσι το κερασάκι στην τούρτα πριν Ζαν Αματού την Κανά, πριν τον Μπουλίδης, πριν φύγουμε, πριν την κάνουμε με ελαφριά πηδηματάκια να πάμε να βρέξουμε καμιά πατουσίτσα σε αλμυρό νερό. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο μας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι το αυριανό παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κομβικό, το πρώτο επίσημο, η πρώτη αφορμή να σταθούμε δίπλα στην ομάδα μετά από το εξαιρετικά παοξίδικο, εξαιρετικά γαυλωτικό τελείωμα που είχε η ομάδα στις τελευταίες μέρες
του εκεί της προηγούμενης χρονιάς και συγχωρέστε με δεν μπορώ να το πω αλλιώς, πρέπει να το πω αριστοφανικά, 12 Μαΐου ο τελικός, η χειρή απάντηση κόλαφος για το ποιος είναι η καλύτερη ομάδα, για το ποιος είναι ο νταμπλούχος και αύριο έχουμε απέναντί μας έναν αντίπαλο, μία αντίπαλο μάλλον για να το πω σωστά, με τεράστια εμπειρία στο Τσουλού, μια ομάδα ελβετική που ξέρουμε οι Ελβετοί πόσο καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν στα οργανωτικά, στα παρασκηνιακά, στα της διαιτησίας, στα των ομοσπονδιών κτλ. Το λέω έτσι ειρήστο εν παρόδο για τους Ελβετούς, οι οποίοι είναι αγαπημένα παιδιά. Δεν άκουσα ποτέ, ας πούμε, να σφαγιάζεται καμιά ελβετική ομάδα σε καμία διοργάνωση. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι. Δεν φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο, κανέναν. Σεβόμαστε, δεν φοβόμαστε. ΠΑΟΚ we are. Μπαίνουμε μέσα, παίζουμε την μπάλα μας. Αναλαμβάνουμε εμείς την πρωτοβουλία, προσέχουμε τα λάθη μας. Δεν πουλάμε εύκολα την μπάλα, απόλυτη συγκέντρωση. Δεν συγχωρούνται λάθη. Ειδικά στην άμυνα, δεν συγχωρούνται από αυτούς. Θα κοιτάξουν να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο παιχνίδι, να γυρίσουν το κλίμα, γιατί έχουν κάνει πολύ κακό ξεκίνημα και στο πρωτάθλημά τους, στην πρώτη αγωνιστική, αλλά και στα φιλικά. Πηγαίνουν από ήττα σε ήττα. Δεν τρώμε παραμύθι. We don't eat the fairy tale. Wir essen die Geschichte nicht. Wir essen sie nicht, die Geschichte. Drasnetsa kakabubulius netaba κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα μπαίνουμε αύριο και σαρώνουμε. Ο κόσμος συγκλονιστικός και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 14.000 και οι ουρές συνεχίζονται. Έτσι είναι Αναστασία μου, άμα είναι πικρός ο καφές, πικρός. Τι φάτσα είναι αυτή. Εμείς έτσι τον πίνουμε συνέχεια. Πικρό. Σαν να πίνεις απορρυπαντικό για τα πιάτα. Έχεις πια απορρυπαντικό για τα πιάτα. Πιο γλυκό είναι. Γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Άμα πιεις τριλέτ να πούμε ή όμο ή τάιτ, πώς τα λένε αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο για τα πιάτα, γιατί γενικά απορρυπαντικά. Ουρές λοιπόν, ο κόσμος λέγεται και ακούγεται ότι θα μπει ακόμα και όριο στις 21.000 που καλά το ρεκόρ επιμερών στο Σαββίδι έχει σπάσει. Θεωρώ ότι με αυτό το ρυθμό θα σπάσει και το ρεκόρ της εποχής Αγοράκη. Ο κόσμος τρελαμένος, το ξαναλέω κάθε φορά, χωρίς να υπάρχει το έναυσμα μιας σπουδαίας μεταγραφής, μιας μεταγραφής η οποία θα είναι φυτίλη για να πάνε ακόμα και αυτοί που θέλουν να δουν κάτι άλλο για να πάνε. Δεν υπάρχει αυτό. Μια και λέω για τα διαρκείας, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη σελίδα, την παοξίδικη σελίδα ΠΑΟΚ Βεριώτης. Το παλικάρι προσωπικά δεν το γνωρίζω, μας ακούει, τον διαβάζουμε, στηρίζει κάθε φορά τις δράσεις μας, τις αιμοδοσίες μας, τα αποσταρίσματά μας και αυτήν την φορά επικοινώνησε με τη Χρύσα και είπε «Αγόρασα 4 εισιτήρια διαρκείας», βάλετε να δείτε το 4 με το 150, τεράστιο δώρο και θέλω να τα διαθέσω. Εσείς ξέρετε σαν αθλητήριοι που πρέπει να δοθούν, ποιοι είναι άνθρωποι που έχουν θέμα με τη δουλειά τους, είναι άνεργοι, είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορούν και έτσι η Χρύσα στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τρία Χρύσα μου, εντάξει, εγώ έκανα λάθος, τρία. Τρία διαρκείας λοιπόν, ανέλαβε η Χρύσα να τα διαθέσει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Παλίκαρο, τον Παοξάκη, μπράβο του, προς τιμήν του, γι' αυτό και εμείς το αναδεικνύουμε. Δεν ήθελε να πούμε ούτε το όνομά του, διπλό μπράβο, διότι κάνει αυτό που νιώθει σαν καθήκον. Το ξαναλέω, βάλτε το 3 με το 150 να δείτε τι δώρο είναι. Είναι 450 ευρώ. Δεν του τα δώσαν χαρισμένα, πήγε και τα πλήρωσε ο άνθρωπος. Και εμείς απλά αναλάβαμε να τα δώσουμε εκεί που πρέπει. Καθότι γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ομάδα μας και έχουν θέματα και οικονομικά και εργασιακά και δεν μπορούν, θέλουν και δεν μπορούν. Όπως ευχαριστήσαμε τον φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος πήγε και πήρε τα 3 διαρκείας για το βόλεϊ και τα διαθέσαμε επίσης σε 3 ανέργους ή πολύτεκνους. Τακτοποιήθηκε και αυτό. Μπήκαν τα λεφτά στο ΤΑΠ, λεφτά στα χέρια μας δεν περνάνε ποτέ, το ξέρετε. Ξέρω ότι μας έχετε εμπιστοσύνη, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι κακεντρεχείς και περιμένουν στη γωνία. Τα λεφτά μπαίνουν στο λογαριασμό του ΤΑΠ,
Εμείς επικοινωνούμε, στέλνουμε τα ονόματα και είναι όλα τακτοποιημένα και όλα όμορφα. Ζουμουσού. Αυτό είναι ζουμουσού. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ Βεριώτης, αυτό που έκανε ο φίλος μας ο Χρήστος και έτσι συνεχίζουμε. Εμείς κοιτάμε όσο μπορούμε και όπου μπορούμε. Να σας ανακουφίζουμε με τα δώρα, με τα τραπέζια, με τις εκδρομές. Ξέρω δεν θα έρθει πίσω η δουλειά σας με ένα εισιτήριο διαρκείας, αλλά το μυαλό θα βρει μια διαφυγή. Βρίσκει ένα αποκούμπι ψυχολογικό. Ντιν-ντανγκ, χτυπάνε όλα. Οι Ιάπωνες δεν τα έχουν χαμηλώσει. Τηλέφωνα, τάμπλετ, ιστορίες. Ναι, τώρα! Εσείς από κάτω! Ντιν-γκλανγκ, λιν-γκλανγκ, χτυπάνε όλα. Προχθές, παιδιά, θέλω να σας πω ένα φοβερό περιστατικό μέσα στο αυτοκίνητό μου. Έχω ένα μετακινησμένο Opel. Κάποια στιγμή ξεκινάω, ξέχασα να βάλω τη ζώνη. Ντιν-ντιν-ντιν. Μια στιγμή λίγο, δεν περίμενε. Γιατί δεν θα προχωρήσουμε έτσι, θα είναι χοροδία. Αν θέλετε να κάνουμε χοροδία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω στο αυτοκίνητο. Χτυπάει η ζώνη. Εντάξει, χτύπησε η ζώνη. Δεν έχω βάλει τη ζώνη. Σωστά. Γκλανγκ, χτυπάει ένα δεύτερο. Κοιτάω, δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα του οδηγού. Όχι, ρε φίλε, λέω. Γκλανγκ, γκλινγκ, δεύτερο. Αυτά κάνουν διαφορετικούς ήχους. Προχωράω λίγο, κοιτάω βενζίνη. Όταν πέσει κάτω από τα 60 χιλιόμετρα, σε προειδοποιεί ότι ξέρει. Θέλεις βενζίνη. Και έχω. Χτυπάει η ζώνη, η πόρτα, η βενζίνη. Ντιν, ντιν, γκλανγκ, γκλανγκ, γκλανγκ. Μετά από λίγο, μπιπ, χτυπάει το αέριο. Λέω, κάτι άλλο. Σταματάω δεξιά για να βρω μια άκρη και κάνω όπισθεν. Και όπως κάνω όπισθεν, αρχίζει και χτυπάει και το μαραφέτι που έχει όταν κάνει την όπισθεν. Το μπιπ, πώς το λένε, παρκτρόνι, πώς το λένε. Και έχω. Ζώνη, πόρτα, βενζίνη, αέριο και το πρακτρόνικ. Τι τι τον τον κλίν κλίν κλάν. Καμπάνες μες στη νυχτιά. Την ταν τη χαρά στην εκκλησιά. Χριστούγεννα χρυ. Ένα τέτοιο πράγμα. Χωροδια. Μπιμ μπιμ ταν ταν κλίν κλίν κλάν κλάν κλόν κλόν. Του του πιπ πιπ. Τι γίνεται ρε. Και έρχεται το αποκορύφωμα. Μου έρχεται και μήνυμα στο κινητό. Έτσι. Χτυπάει και το κινητό. Ελάτε ρε παιδιά. Τι ώρα. Λέω τι πιθανότητες υπήρχαν να γίνουν όλα αυτά μαζί. Το μόνο που δεν χτύπησε μέσα στο αυτοκίνητο το κουδούνι του σπιτιού μου. Πιθανότατα μου χτυπήσαν και το κουδούνι και το θηροτηλέφωνο. Διν-νταν. Μόνο αυτό. Αυτά τώρα έτσι. Ήρθε στον παρόδο. Καλημέρα ζου μου σου θετική ενέργεια. Γεια σου Βασίλη Βροχή. Γεια σου αγοράκι μου. Αυτό είναι τώρα έξω από την Τούμπα. Είναι τώρα. Όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα είναι από πολύ νωρίς οι ουρές για τον αυριανό αγώνα. Πάρα πολύ νωρίς όπως καταλαβαίνετε. Αύριο στις 8.30 είναι ο αγώνας με τη Βασιλεία και ο κόσμος συναθρίζεται, ο κόσμος υπομονετικά, καρτερικά για την καψούρα του, για την αγάπη του. Είναι εκεί. Και περιμένει να πάρει το μαγικό χαρτάκι. Εμείς δεν έχετε παράπονο, δώσαμε 10. Πέμπτη και Παρασκευή, το κινητό δεν το χαμηλώσαμε, να χαμηλώσουμε και το κινητό. Την Παρασκευή και την Πέμπτη δώσαμε 10 εισιτήρια. Στείλε με τα ονόματά σας να τα παραλάβετε. Πέρα από το αυριανό μάτς που φρόντισαν ο Ιβάν και ο Γιώργος, ο γιος του, να βρεθούν στην προπόνηση. Αν δείτε τα πλάνα, αυτό είναι η οικογένεια. Έναν-έναν. Στάθηκαν σειρά πως χαιρετάνε στους γάμους που περνάνε ένας-ένας στο τέλος. Έτσι περίμενε καρτερικά ο Ιβάν, αγκάλιασε σαν πατέρας με ένα χάδι πατρικό όλους τους ποδοσφαιριστές, κυρίως τον προπονητή, κυρίως τον Αντρέ, τον αρχηγό. Τσίμπησε και λίγο μαγουλάκι στον Νουάρντα. Δεν γίνεται το τρελό, λίγο θέλει και ο τρελός, θέλει και κάτι της παραπάνω. Α, τι μου λίγο, πες και παίξε. Το ποιος θα παίξει αύριο αυτός 1-0. Δεν μας χαλάει να γίνει ποιος, αυτός 2-0. Θέλουμε καθαρό σκορ πίσω, πίσω να μην κουνηθεί το πλεχτό από τη μέσα πλευρά. Απ' έξω ας πάει. Περιμένουμε μια σπουδαία εμφάνιση, μια ακόμα σπουδαία εμφάνιση από τον Πασχαλάκη. Παρότι το όνομα δεν βοηθάει εποχιακά, αλλά δεν έχουμε κάποιον που να λέγεται Καλοκαιράκης. Αυτό είναι τον Πασχαλάκη. Και αυτό θα παίζει και μόνο καλοκαίρι. Αυτό λέμε τώρα. 0 πίσω. Αυτό και όλα τα άλλα θα έρθουν. Εννοείται θα είναι τίνκα, θα είναι sold out. Το γήπεδο είναι μικρό. Δεν μας χωράει πλέον. Το λέμε συνέχεια. Είναι μικρό για να καλύψει τις ανάγκες του μεγάλου ΠΑΟΚ. Ιστορική έδρα.
με μνήμες ποτισμένη με υδρότα, με αίμα, με πόνο και μόχθο και κόπο προσωπικό ανθρώπων με ροκαματιάριδων. Δεν το συζητούμε αυτό. Όμως δεν πλέον. Δεν. Ερώτηση. Αν αύριο είχαμε χωρητικότητα 67.000. Εσείς τι λέτε, θα μένε κανένα χαρτάκι αδιάθετο? Και όταν λέω αδιάθετο, όχι, αισθάνομαι κάτι ζαλάδες, δεν μπορώ, έχω κάτι κομμάρες, δεν νιώθω καλά, δεν μπορώ. Όχι αυτό το αδιάθετο. Αδιάθετο δεν έχει διατεθεί, δηλαδή. Δεν το διέθεσαν. Σήμερα στη μία έχουμε και άλλο κόλπο. Πριν παίξουμε το αυριανό παιχνίδι, μαθαίνουμε τον αντίπαλό μας. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Μαθαίνουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας, είτε περάσουμε τη βασιλεία, είτε δεν την περάσουμε. Ομπρός! Τι πάω ξύλο, βρε, δεν θα μπει κανένας. Εντάξει, είπαμε, διχασμένη προσωπικότητα, μην έχεις διαλόγους. Αυτό μου είχε πει κάποτε η ψυχολόγος στο στρατό. Όταν λέει θα αρχίσετε να κάνετε διαλόγους με τον εαυτό σας, τότε να καταλάβετε, λέει, ότι σας χτυπάει την πόρτα η σχιζοφρένεια. Α, εγώ λέω, τι μου χτυπάει την πόρτα? Σε έχω δώσει κλειδί, λέω, και μπαίνει μέσα όποτε θέλει. Δεν μου χτυπάει την πόρτα. Α, λέει, δεν μου τα λέτε αυτά. Πώς σας τα λέω? Πότε της είπα ότι διακόπτω το όνειρο επειδή ξυπνάω νωρίς, λέω, η δουλειά μου, λέω, πρέπει να είμαι, λέω, πρωί-πρωί, λέω, έτοιμος. Πολλές φορές διακόπτω τα όνειρα, λέει, και λέω, τα συνεχίζω την άλλη μέρα. Λέει, δεν μπορεί να λέτε, σοβαρά μιλάτε? Λέω, σοβαρά μιλάω, ναι. Συνέχεια, δηλαδή, λέω, σταματάω τη μία μέρα το όνειρο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν πρέπει να βάλω, λέω, to be continued. Δεν είναι, λέω, επεισόδια που τελειώνουν, λέω, σε μία μόνο προβολή. Το συνεχίζω την άλλη μέρα. Από εκεί, λέει, που το είχατε αφήσει. Από εκεί που το είχατε αφήσει. Πώς το κάνετε αυτό, λέει? Αυτό είναι, λέει, πάρα πολύ ανησυχητικό. Σοβαρά μιλάτε, λέω. Τι να κάνω, λέω. Άμα ξυπνούσα στις 11, θα το τελειώνω μες την ίδια μέρα. Δεν προλαβαίνω. Και εσείς, λέει, τα βλέπετε τα όνειρα τελευταία στιγμή? Σιγά, μαντάμ, μη βάλω, λέω, να πούμε και αρχισυνταξία στα όνειρα. Λέω, αφού τότε τα βλέπω, τι να κάνω. Μια στιγμή να φωνάξω λίγο, λέει, και τους συναδέλφους. Να φωνάξω και τους συναδέλφους, δεν έχουν κανένα θέμα. Άλλη μόνο. Κι όταν θα πάω στο τρελό γιατρό, θα τον τρελάνω και αυτόν. Φιλιά στην Πάτρα, φιλιά στο Αίγιο, φιλιά στα φιλαράκια μου, στον Κούδα στη Βαλανιδωράκη, να στείλω. Χαιρετίσματα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο, το πιο ΠΑΟΚ φαρμακά, το πιο ΠΑΟΚ φαρμακείο που υπάρχει στην Ελλάδα. Εκεί, μέσα στην καρδιά της Αχαΐας. Τα χαιρετίσματά μου σε Σοφία, Χρύσα, Σίμω, Νανά, Γιάννη που χθες ανταμώσαμε στο Τρεζολί, το υπέροχο μαγαζί, και σαν μια οικογένεια. Κοιταχτήκαμε, τα είπαμε, συζητήσαμε τη Δέσποινα φυσικά και το υπέροχο παλικάρι της. Μιλήσαμε όμορφα και ωραία, είπαμε αυτά τα οποία μας στεναχωρούν, αυτά τα οποία μας δίνουν χαρές. Έτσι, απλά. Καλό ταξίδι, Νανά. Έλεγα και τις προάλλες, δεν ξεχνώ ποτέ το σκούντιγμα του πατέρα μου, το ελαφρύ χάδι στον ώμο μου, όταν ξυπνούσαμε ξημερώματα για να γυρίσουμε από τη Γερμανία στην Ελλάδα, μου λέγε, Κωστή, ξύπρα, πάμε στην Ελλάδα. Δεν το ξεχνάω, και ας είμαι 47, αλλά δεν ξεχνάω και την ατέρμονη, την ατελείωτη, τη βαθύτατη πίκρα της τελευταίας μέρας. Της τελευταίας μέρας στην Ελλάδα, τελευταίας μέρας των διακοπών, όταν έπρεπε την επομένη να μπούμε στο αυτοκίνητο, να διασχίσουμε Γιουγκοσλαβίες, Αυστρίες, Κουλουπού και να γυρίσουμε πίσω στην ξενιτιά. Μελαγχολία. Τελευταία μέρα δεν είχαμε όρεξη ούτε να παίξουμε, ούτε να βγούμε, ούτε τίποτα. Δεν το ξεχνώ. Σημερίζομαι, λοιπόν, τα παιδιά που έρχονται. Είναι εδώ και ο Τσίκος, ο Χρήστος. Είδα, ανταμώσανε με τον Μανώλη. Μια μεγάλη οικογένεια. Μια ζουμουσού παρέα τεράστια. Τι άλλο. Χαίρομαι που σας άρεσε η εκπομπή της Παρασκευής με Μάκη Δημάκη. Δεν ανέβασα ούτε βιντεάκια, δεν ανέβασα ούτε... Πες μου, Αναστασία μου, λίγο πριν την έξοδο για πανόραμα, ναι, στον περιφερειακό, χάλασε ένα αγροτικό και κυκλοφορία από ανατολικά προς δυτικά. Μάλιστα. Το ακούσατε, σύντομα θα έχει ουρά εκεί, αυτό έγινε τώρα. Προσέχετε στον περιφερειακό, από ανατολικά προς δυτικά στην έξοδο για πανόραμα. Καταλάβατε, 200 μέτρα. Δηλαδή φανταστείτε πριν το τούνελ, αρκετά πριν το τούνελ, έτσι, φεύγοντας δηλαδή από το Σκλαβενίτη στην Ανηφόρα, μετά εκεί που είναι για να κάνει το κλικ δεξιά, αφού λέει από ανατολικά, όχι, ναι, σωστά, από ανατολικά προς δυτικά. Προσέχετε, έχει χαλάσει ένα αγροτικό, βάλε τρίγωνο, φίλε, να ακούς,
Μια δεν έχει τρίγωνο, βάλε κάτι άλλο. Ένα τετράγωνο, βάλε κάτι τι τέλο πάντων. Να μην σε πάρουν χαμπάρι την τελευταία στιγμή. Και έχουμε άλλα και έχουμε άλλα. Ο κόσμο εννοείται, αφού πήρε το διαρκεία, αφού περίμενε τι ουρέ, έφυγε να κάνει τον μπανάκι του. Είχαμε πάλι ουρέ τεράστιε για τη Χαλκιδική. Να πάει να φύγει λίγο το μυαλό από τη στενοχώρια, να φύγει λίγο το μυαλό από την πίεση και το άγχο. Για το Δημάκη έλεγα, σας έκανε τεράστια εντύπωση για μία ακόμα φορά και εδώ στα παιδιά το πόσο απλός είναι, θα, ούτε καν ύφος, ούτε καν ψηλωμένος. Ακούσατε ακόμα και εκεί που τον τζίκλισα, δηλαδή είσαι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, γεμίζει παιδιά το βοτανικό για να γεμίσει το μαγαζί βοτανικός με τέσσερα επίπεδα, να πούμε τέσσερις ορόφους, θέλει χιλιάδες άτομα στην Αθήνα. Το γεμίζει το Σάββατο και τις Παρασκευές σχεδόν. Αλλά παραμένει ο ίδιος απλός. Τον ευχαριστώ και σήμερα που ήταν εδώ. Δεν ανέβασα τίποτα βιντεάκια, φωτογραφίες. Θα τα ανεβάσω την Παρασκευή φεύγοντας. Το φεύγα έτσι για αποχαιρετιστήρια. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα λέω όλα τώρα εντάχει για να μιλήσετε εσείς μετά στις γραμμές. Έγινε η παρουσίαση της νέας φανέλας. Παιδιά, όχι απλά της γούσταρα, όχι απλά μου άρεσαν, τρελάθηκα. Και με την πρώτη και με τη δεύτερη. Πώς βρίσκει μία εταιρεία, όχι τίποτα με τη Μάκρον, οι άνθρωποι απλά μου δείχνουν ότι ασχολούνται, ότι κάθισαν και έφτιαξαν λεπτομέρεια. Θα μου πεις πόσο λεπτομέρεια μπορεί να υπάρχει σε μια φανέλα που δεν μπορείς να αλλάξεις τα χρώματα. Είναι οι ρίγες, είναι μαύρη, είναι άσπρη. Προφανώς υπάρχει ένα περιορισμένο επίπεδο. Δεν είναι ας πούμε μια φανέλα μπλε που θα την κάνεις μπλε σκούρα. Θα την κάνεις μπλε ανοιχτή, θα την κάνεις γαλάζια, θα την κάνεις τυρκουάζ, θα την κάνεις λίγο πιο αυτό. Εδώ είναι μαύρο, άσπρο. Στο μαύρο καταρχήν δεν έχεις κανένα περιθώριο. Επίσης και στο άσπρο, δεν πάμε να το κάνουμε ένα πνηφικό. Το σπασμένο ζαχαρί, το εκρού, το ιβουάρ και αυτά, δεν υπάρχει. Βρήκαν όμως οι άνθρωποι, έκαναν τι παράδειγμα. Πήραν τη φανέλα του 75-76, της ομάδας της πρωταθλήτριας, εκείνου του πρώτου πρωταθλήματος και έκαναν ακριβώς τη ρίγα με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή μία χοντρή λευκή στη μέση ακριβώς και οι δύο χοντρές, οι δύο πακές, οι δύο φαρδιές ρίγες αριστερά και δεξιά της. Χωρίς γιακάδες, γιακαδάκια, αυτά, ιστορίες κτλ. Με μία υπέροχη, πολύ, πολύ κομψή λαιμόκοψη και η λεπτομέρεια μέσα στη μαύρη ρίγα ψηλή ρίγα πάλι. Με το σύνθημα για τις συνοικίες, για τον κόσμο, γεννήθηκε ο λαός μέσα από τη φανέλα. Κρυφό το μήνυμα για αυτούς που ξέρουν, για αυτούς που νιώθουν, για αυτούς που αγαπάνε, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς αν και εφόσον, εκεί. Πάντα εκεί, χωρίς να ρωτούν. Καταπληκτική και η ασπρόμαυρη, αλλά και η δεύτερη που είναι στο γκρι του γραφίτη με έναν αετό να βγαίνει μέσα από τη φανέλα, να αχνοφαίνεται. Καταπληκτική δουλειά, μπράβο στους ανθρώπους. Θεωρώ η τιμή, ok, δεν είναι φτηνές, δεν είναι και ακριβές. Νομίζω κάπου εκεί 54, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ 55. Εντάξει, δεν είναι. Φτηνή δεν τη λες, θα μπορούσε να είναι και πιο φτηνή, αλλά θα μπορούσε να είναι και πιο ακριβή. Δηλαδή έχουμε κατά καιρούς, είχαμε φανέλες και 70 και 80 και τα λοιπά. Πέρα από τις υπέροχες φανέλες λοιπόν, που η εταιρεία αυτή μου δείχνει ότι ασχολείται και είναι δίπλα, δεν είναι κάνει μια αρπακολιά. Δηλαδή είχαμε κάποιες εποχές συνεργασία με εταιρείες που την ίδια φανέλα που μας την πουλούσαν εδώ για αποκλειστική, την είδαμε στο Λεβαδιακό, ας πούμε, απλά αντί για άσπρη και μαύρη ήταν πράσινη. Λέω τώρα. Την είδαμε και στον Πανιόνιο, στον Πλατανιά. Βγάζει μια παρτίδα και αλλάζει το χρώμα. Εδώ θέλω να δω ότι ασχολείσαι αποκλειστικά μαζί μου. Ότι με φροντίζεις. Είμαι ξεχωριστός. Είμαι παραπονιάρης. Είμαι και απαιτητικός ταυτόχρονα. Είμαι διαφορετικός. Και θέλω έτσι να με αντιμετωπίζεις. Το σποτ δε με τον Αντελίνο Αντρέ Βιερίνια και τον Αετό, δεν έχω να πω λόγια, μπείτε και δείτε το, είναι και στον τοίχο μας. Μακάρι να μην είναι προϊόν μοντάζ,
Και αυτό το οποίο έχοντας γίνει απόλυτα γραφικός, έχω απόλυτη επίγνωση όταν γίνομαι γραφικός, σαν το ηλιοβασίλεμα με γόνδολα στη Βενετία ή στο λόφο στη Σαντορίνη, το καταλαβαίνω όταν είμαι γίνομαι γραφικός. Ενοχλητικός έγινα αυτό που λέω εδώ και 2 χρόνια στο ραδιόφωνο. Να προλάβουμε το Μελισανίδη και να πάρουμε εμείς έναν αετό ασπρόμαυρο, ένα υπέροχο περήφανο και αγέροχο πουλί, να του βάλουμε ασπρόμαυρες κορδέλες στα πόδια, να απογειώνεται πριν την έναρξη του αγώνα, να ακούγεται μόνο το φτερούγισμά του και η κραυγή του περήφανου αετού, να κάνει το γύρο, να έρχεται να κάνει τη γύρα πάνω από την τούμπα και να κάθεται στο χέρι του εκπαιδευτή και μετά το τύμπανο. Φανταστείτε λίγο το σκηνικό. Τα είπα όταν έπρεπε και ανοιχτή επιστολή έστειλα και σε επαφή έφερα τους ανθρώπους που έπρεπε με το Κέντρο Εκπαίδευσης Άγριων Πουλιών στη Δράμα, αφιλοκερδός, οι άνθρωποι να διαθέσουν ένα πουλί, να το υιοθετήσει τροποντινά η ομάδα και να δούμε αυτή την υπέροχη σκηνή. Πήρατε λίγο μία ιδέα στο σποτάκι αυτό που κάθεται ο αετός στο χέρι του Βιερίνη, ανατριχύλα. Καλή τεχνολογία, καλά τα Matrix, καλά τα Laser, καλά όλα αυτά, αλλά εδώ μιλάμε για καθαρή, για pure, για αγνή αναφορά στην παράδοση. Χτυπάς κατευθείαν συνέστημα. Δείτε τι έχει κάνει η Μπενφίκα με το δικό της αετό. Δείτε τι έχει κάνει η Λάτσιο με το δικό της αετό. Δείτε τι έχει κάνει η Άιντραχτ Φραγκφούρτης με το δικό της αετό. Εντάξει, το είπα, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα. Εμείς προτείνουμε, ούτε είναι αυτός ο ρόλος μας. Ούτε να προστάξουμε, ούτε να πιέσουμε. Προτείνουμε εμείς. Απλά θα είναι πραγματικό πλήγμα να δω έναν αετό αντίστοιχο να κάνει τη γύρα πάνω από το νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Φωνάζουμε εδώ και καιρό. Ας αφήσουμε το θέμα να τρέξει και όπου υπάρχει κολλησιεργία ας βρουν τρόπο να το λύσουν. Με ένα τηλεφώνημα μπορεί να το κάνει ο μπαμπάς ή ο Ιώσης Αβίδης και να προχωρήσει αυτό. Θα είναι υπέροχο, θα είναι πανέμορφο σαν σκηνικό. Το είπαμε, το ξαναείπαμε, το μεταξαναείπαμε. Okay. Και χάρηκα τόσο πολύ που είδα τον Αντρέ με τον αετό στο χέρι. Καταπληκτική η σκηνοθεσία. Δεν ξέρω ποιος έχει κάνει αυτό το σποτ. Τα μάτια του Βιερίνια, τα μάτια του αετού, το πόδι του Βιερίνια, τα νύχια του αετού, το άνοιγμα των χεριών του Βιερίνια, το άνοιγμα του αετού. Καταπληκτικό. Respect. Μπράβο τους. Ούτε ξέρω, δεν ξέρω ποιος έχει ασχοληθεί πραγματικά. Αυτά κατά τα άλλα, από ό,τι φαίνεται, ο Όλσεν πηγαίνει στη Ρώμα, ο Όλσεν που εδώ δεν, τώρα πουλάκι μου θα πάω σε διάλειμμα, ο Όλσεν που εδώ με τις γκάφες του δεν στέριωσε, αλλά αφού έφυγε από εδώ έκανε καλές εμφανίσεις στην Κοπεχάγη και τώρα τον αγοράζει η Ρώμα, προφανώς η Ρώμα αν είχε τα βιντεάκια από τις εμφανίσεις του τερματοφύλακα αυτού στην ομάδα του ΠΑΟΚ δεν υπήρχε περίπτωση να δώσει 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον είδα στο Μουντιάλ, τους άρεσε, okay, και ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα κέρδος 2,3 εκατομμύρια ευρώ από το πουθενά. Και εδώ οφείλουμε να πούμε ένα respect στον κύριο Φρανκ Άρνεσεν. Σχεδόν ό,τι έπιασε έγινε χρυσός. Είδαμε τι έγινε και με τον Λούκας. Είδαμε τι γίνεται τώρα και με τον Όλσεν, τον Ρόμπιν Όλσεν, τον τερματοφύλακα που εδώ όπως είπαμε δεν. Εδώ δεν. Έξω μια χαρά. Υπάρχουν τερματοφύλακες, οι παίκτες που είναι καλοί σε άλλες ομάδες και εδώ για τον ΑΒ λόγο δεν ενσωματώνονται, έχουν άγχος, δεν μπορούν να συνοηθούν, δεν ξέρουν τη γλώσσα, δεν ξέρουν τα κατατόπια. Δεν. Χιλιαδιό. Τεράστια υπόθεση. Αυτά. Έφυγε και φεύγω με αυτό. Ένας σπουδαίος ποιητής, ένας σπουδαίος πεζογράφος, ένας σπουδαίος στιχουργός, ο Μάνος Ελευθερίου, έγραψε 400 κομμάτια, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το «Η ελεύθερη και ωραία» ή το «Τα παραπονεμένα λόγια».
Μιλάμε για τραγούδια με εκπληκτικό στίχο. Πιο φτωχή η χώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τρομερή πένα. Τρομερή πένα. Φεύγουν συνέχεια. Μεγάλοι και σπουδαίοι. Και είμαστε πιο φτωχοί. Πιο φτωχοί, δεν μιλάμε μόνο οικονομικά. Πιο φτωχοί σε πνεύμα, σε ανθρώπους που είχαν έμπνευση, σε ανθρώπους ξεχωριστούς. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Ξαναλέω, κληρώνουμε. Τριήμερο στο Φιλοξένεια, στο Λουτράκι Αριδέας. Δευτέρα ως Πέμπτη θα πάτε. Και επίσης τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Διάλειμμα τούμπεν και επιστρέφω. Α, να ανοίξουμε γραμμές. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα την καίμε με με. Και λέμε. Ζου μου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε δεύτερο μισάωρο. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το γιοτόμι κλιματιστικά. 51 χρόνια ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ξέρει τι πρέπει να κάνει για εσάς. Μανολόπουλος οπτικά, Optic Stores Μανολόπουλος, αύριο θα δώσουμε και υπέροχο γυαλί ηλίου, καταπληκτικό, πανάκριβο, φυρμάτο, designato, μοντέρνο. Εκεί στην Παναγία Τσαλδάρη 22 και βεβαίως, βεβαίως, Βολτέρα για το ρεύμα. Εκεί είναι η λύση για εσάς. Ενημερωθείτε. Αυτά. Έχω κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης για ένα μήνα για σας, μια σακουλάρα κρέατα στη Μενελάου 29, στο ένα από τα δύο κορυφαία ακροπολία στην πόλη. Και βέβαια ένα τριήμερο στο Φιλοξένεια, στο Λουτράκι Αριδέας, παραδεισένιο μέρος, να πάτε να μπείτε στις υγρασίες, σούλου μουντρούχουμ και καραπιπερί. Όταν λέω να μπείτε στην υγρασία και πονηρά το εννοώ, ναι, ναι, αυτό που καταλαβαίνετε, αλλά εννοώ και εκεί υδρατμούς αυτά σε ένα μέρος που η γη φροντίζει να βγάζει ζεστό νερό και να σας δημιουργεί όλη αυτή την ευεξία, όλα αυτά τα ευεργετικά για τον οργανισμό σας. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες γιατί περιμένει ο κόσμος και μας έχει φάει τα αυτιά με την μπάρλα σου. Καλημέρα σας. Κάερε στα περμητήδων λεβεντάρτιας οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λένε και όλα τα καίμε. Και εσύ κουφάλα νεκροθάφτη. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Σωστά τα λες αγόρι μου. Σωστά. Για μία ακόμα καλημέρα φορά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και καλά κρασιά τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Δεν μου λες Κωστή μου, έχω βεβαίως μια απορία. Βεβαίως. Κύριε το αγόρα σε εσύ κλάξον. Γελάς, ε. Δεν θα γελάζω, πατάς όλο ταυτό. Χτυπούσαν όλοι μαζί. Μόνο κλάξω, μόνο αυτό το. Μόνο αυτό δεν άκουσα. Λοιπόν, πολύ τυχαίρη ομάδα αυτή η Ελβετία. Από αύριο καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία. Εμασάμε, βρε. Εμασάμε, ούτε από κρύα, ούτε από χιόνια. Ας ρίξει και... Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, αλλά αλλιώς ήταν, άμα είχε ζέστη, αλλιώς ήταν. Εμασάμε. Δεν αντέχουν αυτή τη ζέστη. Πάω και είμαστε. Πάμε. Και όπως είπες για το Δικέφαλο Αετό, προλαβαίνουν να το κάνουν. Φωνάζω συνέχεια. Μέχρι και ανοιχτή επιστολή είχα κάνει μέσα από την εφημερίδα στην κυρία Γκοντζαρόβα, όπως θυμάστε. Ναι, για να δούμε, για να μια δούμε. Μια ιδέα είπαμε, ρε παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει... Μην προλάβουν οι χάρτινοι πρωταθλητές. Όχι μην προλάβουν. Όχι μην προλάβουν. Ξέρω ότι το έχουν βάλει σύστημα και θα το δούμε. Πρέπει τώρα, αύριο, μεθαύριο μπορούμε. Φαντάζει να έρθουμε δεύτερη. Α, στο δεύτερη δεν υπάρχει. Αν το κάνει η ΑΕΚ, μετά δεν το κάνουμε. Τελείωσε μετά. Θα πούνε ότι κοίταξε, κάνετε ό,τι κάνουμε εμείς. Τώρα μπορούμε. Αν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει η ΑΕΚ, να ξέρεις. Να προλάβουμε. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην Ανά. Φεύγει, τελείωσε η άδειά τη. Φεύγει. Μπορεί και να είναι τώρα. Στον δρόμο. Στον αέρα. Τέλος πάντων, καλό ταξίδι να έχει. Καλό χειμώνα να κάνει. Δεν θα έχουμε φέτος τα ντάμωμα όπως βλέπω. Δεν θα τη δούμε. Δύσκολα. Σε όλα τα ζουμουσάκια. Στον κολιτσιδάκι τον Νίκο. Στον Σταυρό με τα ωραία τα μύδια Μέγα Αλέξανδρος. Τα χαιρετίσματά αυτά μου. Α, αυτά είναι. Αυτά. Γιατί παραπονιάρης πολύ είναι ο ευλογημένος. Πάοκ, όχι παραπονιάρης. Είναι παραπονιάρης, παραπονιέται γιατί έχασε το τηλέφωνο μου, λέει, και δεν τον έπαιρνα εγώ. Πού να ξέρει ότι και εγώ το έχασα το δικό του. Τι ωραία, στα χαμένα. Ναι. Γεια σου, λοιπόν, Παυλούκο μου, φιλιά. Βάλε 8-22 στα κρέατα. Σε έβαλα ήδη. 8-22, τι άλλο νούμε, αυτό βάζουμε κάθε φορά. Βάλει το 822. Εντάξει, έγινε. Γιατί δεν το θυμάμαι αυτό, άλλο θυμάμαι. Φιλιά, γεια σου Παύλε.
Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 2310, μην μπαίνετε 23, δεν το σηκώνει η Αναστασία. 2310-287, οκετό, οκετό, οκετό. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου τι Παναγιώτη. Κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Τα στραβά μάτια, διεθνή καριέρα, το μαλαμπίπι με επιτυχία. 485. Ωραίος. Είναι για την κλήρωση. Και θέλω να θυμίσω αυτό που λέγαμε πέρσι, τώρα την προηγούμενη σεζόν. Το νου σας. Το νου σας. Το νου σας. Όχι το λέγαμε, το είχαμε κάνει τατουάζ. Το νου σας. Αλλά πήγαινε γούρι όμως. Όχι γούρι, 26 νίκες, πόσο 27. Δεν υπάρχει αυτό. Θα το βάλουμε και σήμερα, θα το βρει η Αναστασία. Αυτό που έγινε πέρσι, μετά από όσα γίνανε, και αυτό που έκανε η ομάδα του Λουτσέσκου, έτσι θα τη λέω από τώρα και πέρα, είναι η ομάδα του Λουτσέσκου. Βέβαια. Το δεν κέρδισε ξέρω αυτό. Τι είπαν οι δύο άντρες που ηγούνται, ο πρόεδρος και ο προπονητής της ομάδος, αλλά για τον κύριο Μίχελς πάλι θα πω, είσαι Μίχελς. Δεν είσαι αυτό το κανονικό σου όνομα. Θα σου βγάλουμε το σίγμα όταν έρθουν οι παίχτες που πρέπει. Όταν κάνεις σωστά τη δουλειά σου θα σου βγάλω το σίγμα. Και ένα άλλο, ένας λίγο εύσωμος με γυαλάκια και μουσι, τι είναι αυτό στο ποδόσφαιρο και απειλεί τις ομάδες και κάτι. Καναλάρχης. Τι είναι? Καναλάρχης. Καναλάρχης. Ναι, ναι, βέβαια. Κλείνει συμφωνίες με τα κανάλια και λέει αυτό είναι ή το παίρνετε ή δεν το παίρνετε. Α, ναι. Και επίσης είναι και ανήσυχος, ήταν ανήσυχος να πάρει το πρωτάθλημα και τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με τη Φιέστα κτλ. Δεν μου λες, εγώ έχω μάθει ότι αυτός είπε 16 χρονών μαμά. Ναι. Ήταν σε θεμοκοιτίδα μικρός. Μήπως ισχύει αυτό, το ξέρεις κάτι εσύ. Συγγνώμη, αυτός θα κάνει κουμάντο στο ποδόσφαιρο τώρα. Μάλιστα. Είναι δυνατόν. Τι ομάδα, έτσι όπως τον βλέπεις, τι ομάδα πιστεύεις ότι υποστηρίζει? Γιατί εγώ έχω η έτοιμη... Η ομάδα μπορούσε να είναι. Ναι, θα σου πω... Δεν θέλω να το πω γιατί άσχο, δεν μπορώ να το πω. Όχι, εγώ λέω ρε παιδί μου, εκτός από την ομάδα που φαντάζεσαι. Έτσι όπως το βλέπεις, το πρόσωπό του, δεν θα έπρεπε να είναι ο παδός του Αστέρα Μαγούλας? Εγώ θα έλεγα, ξέρεις ποια ομάδα, τη Λούτον θα έλεγα, από την Αγγλία. Λούτον, έτσι, έτσι, κοκκινομαγουλάκι και αυτά, Λούτον. Ναι, ναι, είναι έτσι λίγο, αυτά, μια και αμπρατούλης. Συγγνώμη, μια και το θυμήθηκα και αναφερόμαστε σε άλλες ομάδες, η προσφυγική ΑΕΚ, 145 μέρες μέσα τα δύο παλικάρια στις τουρκικές φυλακές κλείνει φιλικό με τουρκική ομάδα. Μπράβο στο καμάρι της προσφυγιάς. Μπράβο, θέλω να πω. Μπράβο, έβγε την ώρα το που δύο παλικάρια πανό, οικογένειες το έχουν, τελικό, έχουν στην ουσία έχουν πένθος γιατί δεν έχουν τα παιδιά τους. 145 μέρες μέσα στις τουρκικές φυλακές οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί και η ΑΕΚ το καμάρι της προσφυγιάς κλείνει φιλικό με τη Γαλατά Σαράι. Έβγε. Μπράβο. Εκείνο αυτό το πανό δεν βγήκε τυχαία στον τελικό. Αυτό ακριβώς. Δεν βγήκε αυτό ακριβώς τυχαία. Ό,τι κάνει αυτός ο λαός που γεννήθηκε μέσα από τα σοκάκια και από τις γειτονιές που γράφει ακριβώς το μήνυμα το αυτό το σύνθημα. Και παρεπιπτόντως δεν θέλω να ξαναπείς τίποτα για τον Αετό γιατί δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Ξέρεις πώς μου αγγίζει αυτό το θέμα. Το είπα εγώ, δεν πειράζει. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το κάνουν επειδή το προτείναμε εμείς. Παιδιά, καταρχήν δεν θέλουμε τίποτα. Μηδέν. Καμία. Ούτε. Δεν ζητάμε τίποτα. Όχι, δεν έχω τίποτα. Να σου πω κάτι. Τι θέλω. Θέλω να πάρω το Θάνο και την Εκταρία, να πάω στο γήπεδο και να δω τον Αετό και να πω, παιδιά, αυτό το βλέπετε. Αυτό είναι η ομάδα μας. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ μας. Και ο μπαμπάς το σκέφτηκε αυτό να το πει. Δεν βρήκαμε κανένα φάρμακο, ούτε κάναμε καμία παρθενογένεση, ούτε τίποτα. Ούτε διεκδικούμε, ούτε θέλουμε τίποτα. Όχι, ούτε θέλουμε τίποτα. Μόνο να το δούμε. Και θα το πω στα παιδιά μου. Αυτό. Λοιπόν, το νου σας. Το νου σας. Αυτό φίλε. Ξεκινάμε κανονικά από αύριο το πρωί παίζει, να ξέρεις. Κανονικά δεν υπάρχει παιδί. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν αλλάζει φίλε. Άχαστο είναι. Άχαστο. Φιλιά Παναγιώτη. Έγινε. Σε χαιρετώ. Έγινε. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Νέοι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Γεια σου. Έλα Ντουάν. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Το κατάλαβες που δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Δεν έχουμε κανένα μπέκτηρι. Τι θα γίνει με σένα. Φίλε, κοίταξε, 4 μερούλες μείνανε. Αύριο δεν γίνεται μεταγραφή γιατί έχουμε το ματς. Μετά είναι ο απόϊχος. Τσούπου τσούπου φτάσαμε Παρασκευή. Από την Παρασκευή και μετά θα δείτε. Η γνωστή παράδοση. Το Βέρμπλουμ ή η Γαλατά πάει η Ιταλία. Δεν υπάρχει Βέρμπλουμ.
Γι' αυτό το ξέραμε. Τώρα να σου πω κάτι. Είπαμε, καράβι που αργεί κατά είναι φορτωμένο. Τέλος. Το ότι μπήκανε τώρα τρεις Ιταλικές ομάδες, υπάρχει περίπτωση να επιλέξει η Ελλάδα που το θέλουν τρεις στην Ιταλία. Με μισά λεφτά θα πάει στην Ιταλία. Εντάξει, δεν θα έρχονταν σε εμά. Είναι 32 χρονών και είναι το τελευταίο του συμβόλαιο. Θέλει να παίξει κάπου. Εντάξει, okay. Δεν θέλει εσύ μία, δεν θέλουμε εμείς 10. Αυτό πρέπει να είναι το σκεπτικό μας αυτό. Τέλος, οκ. Θέλω να γίνει μάθημα. Παίκτες θα βρούμε και παίκτες καλοί θα έρθουν. Ναι, okay. Απλά δεν θα τους έχουμε σε αυτό το μάτσο. 31 Αυγούστου ρε, εσύ, F5 εκεί το κομπιούτερ, πάντα την πληκτρολόγια. Δεν ξεχνάω ποτέ το σκηνικό πέρσι στον Παιδότοπο. Δεν το ξεχνάω. Δεν πάει στη δουλειά εκείνη την μέρα. Αντώνη, στον Παιδότοπο που έχουμε βγάλει καμιά 20 μπαμπάδες κινητά και τάμπλετ και κοιτάμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί θυμάσαι πέρσι, Βιερίνια, τελευταία στιγμή, Σαμπράνο, τελευταία στιγμή, έτσι, Ελ Καντούρι, λίγο νωρίτερα, Μαουρίσιο. Να μπορέσει να, επειδή αυτοί δεν βλέπονται, να τους δώσει χαριστική βολή. 1-3-0, 4-0. Εντάξει. Μακάρι. Ωραία σκορ είναι αυτά που λες. Να ξεκινήσουμε με το 0 πίσω, Αντώνη. Αυτό. Έτσι. Και μπροστά θα τη βρούμε την άκρη. Εγώ δεν θα κλάψω αν λήξει 1-0 το μάτς. Είμαστε η ίδια ομάδα με πέρυσι το 20, πιστεύω ότι είναι στην περίοδο που είμαστε. Γιατί να ξέρεις ότι στις ελληνικές ομάδες, η καλοκαιρινή περίοδος, είναι το ίδιο και στις ρωσικές περίοδο ομάδες το χειμώνα. Σ' ακούω, απλά δεν θέλω να σε διακόψω. Το χειμώνα, ξέρεις... Σοκάρεστε άμα δεν λέω κάτι. Ενέρεσε, δεν τα λέω τόσο σωστά, τι γίνεται. Δεν σας διακόπτω γιατί δεν μιλάς. Σας διακόπτω γιατί δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεν έχουμε κάνει 10 μεταγραφές που είναι καινούργια ομάδα. Είμαστε μια ομάδα τώρα που έχει δέση, που έχει εμπειρία, που πιστεύω ότι... Αντώνη, τι θέλαμε. Να λίγο την παλίτσα που έπαιζε πέρυσι. Θέλαμε δύο αναπληρωματικούς και έναν βασικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έναν backup του Βιερίνια, έναν ο οποίος να είναι δεύτερος πίσω από τον Μπρίγιοβιτς, δηλαδή ένα αριστερό back. Έναν επιθετικό και έναν κεντρικό χάβια βασικό. Στη θέση, ξέρω εγώ, του Κάνιας, έναν ο οποίος να είναι αντίστοιχος Μάτος, αντίστοιχος Βαρέλα, αντίστοιχος Μπρίγιοβιτς στο κέντρο. Απλά να ξέρεις ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, γιατί 9 Αυγούστου τελειώνει μεταγραφές στην Αγγλία. Ναι. Δεν είναι 31 Αυγούστου όπως ήταν παλιά. Άρα όσοι είναι να κλείσουν εκεί πέρα θα κλείσουν νωρίς. Ναι. Οι υπόλοιποι θα μείνουν για μας. Να δούμε. Όταν θα μπούμε ομίλους, να ξέρεις, θα δίνω και την κλήρωση, έτσι, να ξέρεις. Σταντάρ λέει, έχω πει, το Φενέρ. Τονίζω και... Φενέρ λες εσύ. Εγώ σήμερα 9 παρά 5, 9 παρά 5 σήμερα που το ημερολόγιο δείχνει 23 Ιουλίου και είναι Δευτέρα, λέω ότι θα παίξουμε με την Σταντάρ λέει. Εντάξει, σήμερα θα ξέρουμε. Μία η ώρα γίνεται κλήρωση, έτσι. Και δυναμό Κιέβου. Τα γόρι μου. Τα γόρι μου. Φιλιά, Αντουάν! Μετά σου έχω και τον όμιλο. Ρεάλ Μαδρίτη. Α, εσύ έχει κάνει. Έχει μεγάλη γυάλα. 3D. Ρεάλ Μαδρίτη. Παρίσι Ζερμέν. Ναι. Σαχτάρ και Πάοκ. Να ξέρει. Τώρα. Φιλιά, γεια σου, Αντουάν. Γεια σου, Αντουάν. Φιλιά, φιλιά. Σήμερα είναι, παιδιά, η κλήρωση. Είτε περάσουμε τη Βασιλεία, είτε δεν την περάσουμε. Εγώ λέω. Την περνάμε τη Βασιλεία, αν είμαστε αυτοί που πρέπει. Εγώ λέω Σταντάρ Λιέγης θα βγάλει σήμερα. Επόμενο. Θα ξέρουμε τον αντίπαλό μας είτε για το Champions League είτε για το Europa League. Μία η ώρα γίνεται η κλήρωση σήμερα. Στη μία, γύρω στις 2.30-3 θα βγει ο αντίπαλος σε περίπτωση που αποκλειστούμε, που δεν θέλουμε καν να γνωρίζουμε αυτόν τον αντίπαλο ούτε να τον ανταμώσουμε ποτέ. Καλημέρα σας. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι! Έλα, Αντώνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον Βασίλη. Αντώνη, τι γίνεται? Καλά, καλά, Χριστό, μια χαρά. Να είστε καλά, καινούριο στη δουλειά. Άφησε το μπαγκάζι από την πέση. Για πες. Τι να πω. Δεν μπέζει με πλέρα. Μέντιουμ. Αδερφός είναι, Αντώνης. Από τους πιο παλιούς, να ξέρεις, από την πρώτη μέρα. Αγαπητός πολύ. Και με μεγάλο άγχος για τον ΠΑΟΚ. Ο φίλος μας, ο Παναγιώτης, τι γίνεται? Πού το, πριν λίγο βγήκε. Ναι. Μα, δεύτερος βγήκε. Πριν λίγο. Έριχνε ύπνο τότε. Έριχνε ύπνο, τώρα μπήκε στην παρέα. Τώρα. Πουλάκι μου. Έχει να κάνω. Άργησες, ξενύχτησες, πουλάκι μου. Όχι, εντάξει, με πήρε λίγο ύπνος. Μάλιστα. Με να νουρίζει η φωνή σου. Μάλιστα. Τι ωραία, φαντάσου και να μην φώναζα δηλαδή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες χθες την... Την... Το Σαββάτο ήταν η Ευγέγη, η εφημερίδα Δημοκρατία. Εντάξει, καλά, αυτά για πέλας και τέτοια. Γελάει. Άξε, ο κόσμος.
οι άνθρωποι δεν παίζουν καταρχήν, τόσο πρόσφυγοι. Να σου πω το εξής. Η δικαστική διαμάχη, μάλλον το δικαστικό κυνήγι που θα γίνει για το θέμα αυτό που πήγαν να τον μπλέξουν το Σαββίδι στο θέμα με τα Σκόπια κτλ. Τι πληροφορίες έχω εγώ από ανθρώπους που είναι στον περίγυρο, δεν μιλάω με τον Σαββίδι φυσικά, πρώτη φορά τον είδαν τόσο τρελαμένο, τόσο εξοργισμένο, τόσο θυμωμένο. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Αυτόν που το έγραψε, ήδη ο Ζάεφ έκανε κολοτούμπα. Αν είδες. Λοιπόν, τώρα ρίχνουμε λάσπη τον ανεμιστήρα και μετά κάνουμε κολοτούμπα. Δεν υπάρχει. Όποιος πιάνει στο στόμα του συκοφαντικά και εξαπολύει τέτοιες λάσπες, θα... Θέλουν χτυπήματα όπως χτυπάς το οχταπόδο, το βγάζεις για να μαλακούς. Έτσι τον τέλειο. Δεν θέλει σιγοροκάρτη σε κανένα από αυτούς. Τέρμα και τελείωσε. Δεν είπε κανένα σε αυτού που μίλησαν, που έγραψαν για απέλαση, ότι ο άνθρωπος έχει ελληνικό διαβατήριο και ελληνική υπηκότητα και είναι δημότης Δήμου. Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Okay. Ούτε είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος έδειξε χρήμα σε αυτό το κράτος το οποίο ψάχνουν να τον οικέσω για ένα ευρώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας. Περιμένω τις εκολοτούμπες πάλι. Τις ταπεινές συγγνώμες. Στα δικά μας θέλει αύριο μεγάλη προσοχή. Θέλει να την προσέξουμε την ομάδα αυτή. Η κάθε ομάδα να την σέβεσαι καταρχήν. Να μην λες, ξέρεις, είναι η Βασιλεία, είναι η Τάδη Κολοπεδινίτσα κτλ. Όποια ομάδα από εδώ και μπρος έχεις να αντιμετωπίσεις, πρέπει να, καταρχήν να τη σέβεσαι. Να μην πεις ότι ξέρεις, έλα μόνο σιγά την ομάδα. Θέλουμε αύριο ένα καλό αποτέλεσμα. Βεβαίως. Γιατί επιτέλους να μπούμε μέσα στους ομίλους. Αν και... Πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός, πρώτο Θεός. Έγινε, Γιωργάρα μου. Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά να σου πω. Θα σε πάρω να φύγουμε. Τι ώρα μπορώ να σου πάρω τηλέφωνο. Σαν γη σαλαμέρι. Σήμερα κληρώνουμε τίποτε. Πάψουν οι φίλοι μου να σου βάζουν χέρι. Κληρώνουμε τίποτε σήμερα. Κληρώνουμε κρεατάρες και τρίμερο στο Φιλοξένια. Βάλε με 4-16. Πώς φαίνεται δεν έχεις ακούσει από την αρχή εκπομπή σήμερα. Γι' αυτό σου λέω. Με να νουρίζει. Αύριο με τον κηδεμόνα σου. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Καλημέρα και από εδώ. Ο πρώτος σήμερα στην Τούμπα ήταν στις 3 τα χαράματα έξω από τον ναό. Τώρα γίνεται το Έλληνα δεις. Πάω και είσαι ζουμουσού, λέει ο Λάρη Καρακίτσου. Γεια σου Λάρη. Γεια σου μου το Μουδανιά. Γεια σου Κωστάκη μου. Καλημέρα. Τελευταία γραμμή. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή, είμαι ο Γαβρίλ. Γεια σου ρε Γαβρίλ. Ο Πολύτεχνος με δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Τέλεια φίλε. Και ένα εγγόνι. Με δύο παιδιά και ένα εγγόνι. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Όλα καλά αγόρι μου, όλα καλά. Χαίρομαι που γνωριστήκαμε και από κοντά. Ναι Κωστή. Είναι καταπληκτικό να, πώς να σου το πω, να σε ακούω και να συντροφεύω, αγόρι από την εκπομπή τόσα πολλά χρόνια, αλλά προχθές έτυχε να βρεθούμε πρόσωπο. Είδες. Όχι μόνο έξυπνος, αλλά και όμορφος. Βέρεση, Κωστή. Ωραφό, βέβαια. Πιο κοντό σε φανταζόμουν, πιο αδύνατο, όλοι μου λένε. Ξαδώ, 27 χρονών. Κοίταξε να δεις, σε είχα δει πριν από 2 χρόνια στην έκθεση. Άλλο το. Είχε πιο πολλά κιλά. Φορούσε και. Δεν θυμάμαι καλά, μια χαζοπράσινη μπλούζα, αλλά ίσως να μην θυμάμαι καλά. Έτσι. Στην έκθεση με πράσινη μπλούζα αποκλείεται. Αποκλείεται, τέλος πάντων. Αποκλείεται. Εν τω μεταξύ σε είδα, έχεις ένα πολύ όμορφο πρόσωπο. Έτσι. Αλλά την κυλίτσα την έχεις, την κυλίτσα όμως. Την κυλίτσα την έχεις. Σωστό. Αγόρι μου. Για πες. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η Βασιλεία είναι μια πρόκληση πέρα για πέρα. Γιατί είναι ομάδα, είναι μια καλή ομάδα. Εννοείται. Και από αυτά που μπορεί κανείς να... με την ελάχιστη κριτική σκέψη που έχουμε, ως ακροατές, ως ας το πούμε που διαβάζουμε καμιά εφημερίδα για εδώ και τα λοιπά. Παρατηρητές, φύλαθλοι και τα λοιπά. Ναι. Σου λέω ότι είναι μια γρήγορη ομάδα. Δεν είναι παιδιά για υποτίμηση. Δηλαδή μη φάμε το παραμύθι. Αυτό το λέω είναι και Γαβρίλο. Εδώ και μέρες. Το ότι είναι σε μια κατάσταση, να το πούμε έτσι, μη απόλυτη ετοιμότητα η Βασιλεία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπούμε αύριο χαλαρή. Εντάξει, μωρέ, τώρα αυτοί χάσανε τα βιλικά και αυτά. Θα βρεθούμε προδυσάρεστες εκπλήξεις. Απόλυτη συγκέντρωση. Όχι υποτίμηση, σεβασμό, όχι φόβο, έτσι. Αλλά όχι υποτίμηση σε καμία περίπτωση.
Όπως και εμείς και αυτοί έχουν, έτσι ακριβώς, έχουν έναν προπονητή ο οποίος τους καινούριους τους έβαλε, ας το πούμε, σε ένα σύστημα. Εντάξει. Και αυτοί κάναν τις προπονήσεις στην προετοιμασία τους. Φυσικά. Δεν έχει σημασία που έφυγαν πέντε παίκτες. Έχει ένα κορμό. Μια... Και αυτοί που πήρε δεν θα πήρε άχρηστους. Έτσι ακριβώς. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα του παιχνιδιού. Αν εμείς είμαστε η ομάδα που έπαιξε τον τελικό με τη Χάρτινη, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αδερφέ. Ναι. Δεν υπάρχει. Έτσι. Αν εμείς όμως μπούμε και έχουμε προβλήματα πίσω, κενά, ασυνεννοησία, νευρικότητα, υποτίμηση του αντιπάλου, τότε θα έχουμε θέμα. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που με κάνει κλείνοντας, να νιώθω, ας το πούμε, καλά, σε εισαγωγικά ασφαλής, είναι ότι με το 0 εδώ, ο ΠΑΟΚ, εκεί μπορεί να βάλει γκολ. Πώς να το πω, δηλαδή. Δεν είναι σωστό. Μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να παίξει εκτός. Κατάλαβες, το έχει δείξει με την Σάλκε, με την Τότεναμ. Ολόσωστο. Δεν είναι απίθανο ένα 0-0 εδώ, 1-1 έξω. Ναι. Να σου το πω έτσι. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι κάτι απίθανο. 0-0 εδώ, 1-1 έξω. Εδώ προτιμώ, πρόσεξε, προτιμώ το 0-0, εννοείται, φυσικά, παρά το 1-1. Να σου το πω έτσι. Δηλαδή, δεν θέλω να φάω γκολ. Αυτό ενδιαφέρει. Βέβαια όλα αυτά έχουν να κάνουν με το μυαλό και τη σκέψη του προπονητή, πώς ακριβώς θέλει, έχει δει το μάτς, το έχει ήδη δει ο Λουτσέσκου το μάτς, δεν είναι πώς. Φυσικά, πώς θα... αυτή είναι η δουλειά του, αδερφέ, ακτινογραφία. Αυτή είναι, ναι. Αυτός ξέρει, καταρχήν, ποιον θα βάλει απέναντι, δίπλα στον Πρίγιοβιτς αριστερά, μετά την απώλεια του Μπίσεσβα. Ναι. Αν θα παίξει ο Λιμνιός δεξιά, ή αν θα παίξει ο Λάμπρου, ή αν θα παίξει ο Ελκαντουρί αριστερά, αν θα παίξει ο Άρντα. Πιστεύω με αυτό το πράγμα ζει και αναπνέει. Αυτό ως προς το στήσιμο. Από εκεί και πέρα, τι θα ζητήσει τον αγώνα, αν θα φορτσάρει στην αρχή και τα λοιπά. Αν θα πρέπει να το πούμε 2-3 γκολ. Πάλι το χέρι. Μα είναι η δουλειά του αυτή. Τι θα το πούμε εμείς, δεν κάνει. Είναι η δουλειά του. Εμείς λέμε την άποψή μας, τη γνώμη μας πριν και μετά. Το τι θα κάνει εδώ. Ναι. Αυτός ήρθε να μας πει πώς θα κάνουμε εκπομπή. Εμείς γιατί να το πούμε δηλαδή πώς θα ο κοουτσάρει. Την άποψή μας λέμε εμείς. Ναι, έτσι ακριβώς. Και από εκεί και μετά, όταν α το πούμε τελειώσει με 0 παθητικό, εκεί πραγματικά δεν το φοβάται κανένα στον ΠΑΟΚ. Και σωστό, αυτό μεταφέρεται αυτή η άβρα. Μα κανένας. Έτσι. Με την πιο δύσκολη ομάδα. Έγινε, Γαβρίλο! Κερδός. Φιλιά! Καλημέρα, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα Τούμπεν και επιστρέφω! Α! Περαστικά, Δεσποινούλα. Περαστικά, Δέσποινα. Γλυκιά γυμνάστρια. Κούκλα, φίλη της Αναστασίας που έχει πιώδη αμυγδαλίτιδα. Πονάει ο λεμουδάκος σου, μη στεναχωριέσαι. Εμείς είμαστε εδώ. Μη στεναχωριέσαι. Μου λέει, πες στη Δέσποινα, τη φίλη μου. Περαστικά, λέω, όμορφη είναι. Κούκλα. Γυμνάστρια, λέει, χιλιακούς αυτά, κορμάρα τρελή. Τότε να τα πούμε με μεγαλύτερη ζέση. Όχι δηλαδή αν ήταν άσχημη, δεν τη λέγαμε περαστικά, αλλά θα το λέγαμε με λιγότερο ώρα, παιδί μου, αυτό να πούμε. Με λιγότερη ενέργεια, να το πω έτσι. Έτσι. Περαστικά, λοιπόν, Δεσποινούλα. Αυτά έχουμε να πούμε. Αυτά έχουμε να σου πούμε. Πάμε, δεύτερη ώρα, χορηγή visualstore.gr. Κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου, εικόνας, ειδικών μπαταριών, ηχοδερμομονωτικών υλικών αυτοκινήτου και σκαφών, συστημάτων ήχου, σπιτιών, party speakers. Εκεί θα βρείτε γκατζετάκια, έξυπνα Bluetooth, διάβροχα, με 29,90 για το κάμπινγκ, για το βουνό, για τις μουσικές σας, για τσούξου μουξου, για το σκάφος, για το αυτοκίνητό σας. Μπείτε στο visualstore.gr και δείτε. Βέβαια για τέντα, τέντα home, 35 χρόνια μπαμπάς και γιος. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, 4-30-0-11. Εκεί θα βρείτε το κορυφαίο τεντόπανο που θέλετε. Και ανθεκτικά και όμορφα και σόμφι μηχανισμοί και τα πάντα όλα. Για το κορυφαίο γλυκό, για το κορυφαίο νούμερο 1 ψωμί. Για το υπέροχο παγωτό. Έχετε σοβαρό λόγο να πάτε στα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης Καραολή και Δημητρίου 237-163. Αύριο θα δώσουμε και παγωτά, να ξέρετε. Και στο Λαγκαδά. Έναντι ο ΑΕΒ. Χαιρετίσματα στο θείο Νίκο. Βεβαίως είπαμε για το θείο Πλάσμα πριν. Θα πούμε τώρα για το θείο Νίκο. Εδώ είμαστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γεια σου θείε Νίκο, γεια σου Νικόλα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Ή μέχρι 23 είναι ανοιχτά. Σήμερα πόσο έχει ρε. Σήμερα πόσο έχει. Σήμερα έχει 23 αμάν. Από σήμερα λοιπόν και πέρα έχουμε ανακαίνιση. Από σήμερα. Έχουμε ανανέωση, φτιάχνουμε το μαγαζί. Θα δείτε υπέροχα πράγματα. Ξανά μετά τις 14 Αυγούστου. Θα περάσω μια βόλτα σήμερα από τον Δημήτρη. Εκεί στον κορυφαίο προορισμό
για φαγητά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες γιατί μιλάτε εσείς. Ξαναλέω σήμερα, είτε μέσα από το μήνυμα είτε μέσα από τα τηλέφωνα, σας βάζω στην κλήρωση για τσιτσί κρέατα ενός μήνα από το Κροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάου 29, να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Να πατάει τον όρκο αιώνες εποχής από το κρέας ο Θιβετιανός μοναχός, που ούτε τη λέξη κρέας δεν έλεγε, πήγε εκεί, τσάκιζε τις παντσέτες και τα σουτζουκάκια και τα γεμιστά μπιφτέκια. Και βέβαια τρίμερο στο Φιλοξένεια στο Λουτράκι Αριδέας. Καλημέρα σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς στο Σεραίο. Γεια σου Στυλιανέ. Καλή εβδομάδα φίλε. Ποιο πάρε άλλο όνομα έχει τη λέξη στυλ μέσα φίλε. Κανένα άλλο όνομα. Μόνο ο Στυλιανός έχει τη λέξη στυλ. Δεν μπορείς να μην έχει στυλ φίλε. Και στυλ κανονικό ξανά αυτό του Κασπίρι να πούμε και του Κωστέτσου. Κανονικό στυλ. Κωστή. Για πες. Αυτό που γίνεται με τα διαρκεία θυμίζει ουρές στην κατοχή ρε φίλε. Ναι. Θέλουμε να έχουμε κατοχή μπάλας. Και δεν είναι αυτό. Όσοι προλάβαμε και πήραμε κατοχυρώνεις θέσεις για τον χρόνο, γιατί να ξέρεις αυτό το έργο θα πάει και του χρόνου, έτσι όπως ξεκίνησε, και θα γίνεται αυτό που γίνεται με την Dortmund. Θα παρακαλά να τεντωθεί κανένας για να βιάσει θέση. Δεν βρίσκεις θέση μετά, τελείωσε. Εκεί πάει η δουλειά, να το ξέρουν οι μάγκες. Όλοι αυτοί, η τρέλα του κόσμου, όλη αυτή η διάθεση, από κάποιους στην Αθήνα δεν μπορεί να εξηγηθεί. Γιατί λέει, αφού δεν κάνατε μεταγραφές, ρε άνθρωποι του Θεού, περιμένουμε εμείς. Εννοείται ότι άμα γίνουν οι μεταγραφές θα υπάρχει ακόμα περισσότερο ενθουσιασμός. Πάω με την τρέλα για την αγάπη για τα 4 γράμματα. Είναι η αναγνώριση σε αυτό που έπαιξε η ομάδα, το double που πήρε την προηγούμενη χρονιά. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Καταλαβες. Γι' αυτό τους είδες στην ΑΕΚ. Στο ένα διεισιτήριο λέει το δεύτερο δώρο. Για να πούνε ότι πουλήσανε. Βάργεσαι. Μπορεί να έπαιζε σε ομίλους του Champions League η Βασιλεία, αλλά τα προκριματικά είναι ανταρτοπόλεμος. Δεν έχει καμιά σχέση να βάζει το κουστούμι, την γραβατιά και να πηγαίνεις κατευθείαν στο παιχνίδι. Θέλει παραλλαγή και αρβίλα. Εδώ είναι ανταρτοπόλεμος για να περάσεις. Θυμάσαι τι είχε πάθει ο Ολυμπιακός τη χρονιά με την ομάδα του Ισραήλ, πρώτη φορά που έπαιξε προκριματικά. Πώς το θυμάμαι. Έτσι. Το θυμάμαι, άλλο να πηγαίνεις κατευθείαν γιατί έχεις τη θέση καπαρωμένη. Μα αυτό έκανε τόσα χρόνια. Μα αυτό κάνανε τόσα χρόνια. Στέλιο μου, ήταν έτοιμο το μπατζετάκι. Παντελόνι κατευθείαν. Γεια σας. Κατάλαβες. Τώρα ελάτε να δείτε λίγο τη γλύκα. Και επειδή φίλε, η πορεία μας είναι λίγο πολύ, θα έλεγα πάρα πολύ κοινή. Εσύ πόσα χρόνια έχεις το ραδιόφωνο? 19. Τώρα τελειώνουμε του χρόνου, θα είμαστε 20. Εγώ είμαι στα 21 σουβλατζής. Έχουμε από δύο παιδιά, είμαστε κοντά στην ηλικία. Αυτά είναι. Εγώ αύριο φίλε. Έχω γενέθλια, θα είμαι στην Τούμπα μαζί με το γιο μου. Είναι τα μοναδικά γενέθλια που δεν θα ξεχάσω ποτέ που ήμουνα, φίλε. Αγόρι μου. Μπράβο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που ήμουνα, γιατί στα άλλα πραγματικά δεν θυμάμαι που ήμουνα. Αύριο δεν πρόκειται, όσο θα ζω ακόμα. Να χαίρεσαι το γιο σου. Και θέλω η Παοκάρα να μου κάνει ένα δώρο αύριο. Να το κάνει αυτό. Γιατί να μην το κάνει. Σε αυτόν που είναι από τις 3 με το Sleepy Bank έξω από την Τούμπα. Σε όλους αυτούς που είναι μακριά και δεν μπορούν να είναι εδώ. Σε όλους αυτούς που ήρθαν από το εξωτερικό και συνδύασαν διακοπές. Όλος τυχαίως να είμαστε εκεί, να ξεκινήσει η άδεια, να είμαστε εκεί ήδη στις 24 του μήνα. Κατάλαβες, άλλες φορές έρχονται λίγο αργότερα. Τώρα το κάναμε λίγο έτσι. Στις αρχές που λέγανε 24-25 ήμουνα σίγουρος, δεν φύγω ότι θα είναι 24. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως είχα πει για τη Βασιλεία τότε. Ακούς, καρφί σου μιλάω ότι αύριο θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Απλά να μην τους υποτιμήσουμε, γιατί δεν μας αρέσει να υποτιμήσουμε ελβετική ομάδα, όσα προβλήματα και να έχουν. Γιατί και στο παρασκήνιο είναι δυνατοί και παντού. Πρέπει να μπουν μέσα πειθαρχημένοι, σοβαροί και υπομονή. Έτσι. Και ο κόσμος. Μ' αρέσει. Αυτά. Υπομονή πάνω απ' όλα σοβαροί. Και ο κόσμος θα παίξει μπάλα. Δεν πάμε μόνο για να δούμε, πάμε για να φωνάξουμε, αλλά πρέπει να έχουμε και υπομονή και να σπρώξουμε την ομάδα. Αύριο ευχαριστούμε σε πρώτη φάση για αυτό που έκαναν το βράδυ της 12ης Μαΐου. Δεν είχαμε την ευκαιρία μέσα στον αγωνιστικό χώρο να ευχαριστήσουμε. Έτσι. Δεύτερον, αναγνωρίζουμε το περσινό double. Αύριο πάμε να ευχαριστήσουμε ο κόσμος, γι' αυτό στάθηκε σουρές να παριστήριο, γι' αυτό πήρε διαρκείας. Αύριο είναι μόνο η αρχή μιας νέας υπέροχης χρονιάς. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Εμείς θα είμαστε εκεί. Αυτό. Έγινε, Κωστή, τα γεια σου Στέλιο μου. Γεια σου Στέλιο μου. Γεια σου, φίλε. Ζουμου σου λέμε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Γεια σου, Κωστή. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, άλλη Κωστή μόνο. Μου πήρα να ευχηθώ καταρχήν για την ομαδάρα μας για αύριο. Να πάνε όλα καλά και θα πάνε. Mm-hmm. Εύχομαι, όπως είπες και εσύ, να έχει το μηδέν. Αυτό πρωτίστως. Να μην έχουμε το είναι το πρώτο. Προτεραιότητα. Προτεραιότητα ακριβώς. Να μην φάμε. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω καλό προαίσθημα.
βάλε μου κιόλα μια στιγμή και θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Εύη, πες μου λίγο τα τρία τελευταία. 3.38. Ωραία, σε ακούω. Ήθελα να πω, επειδή δεν άκουσα το πρώτο μισάωρο της εκπομπής σου λόγω κάποιων τηλεφωνημάτων. Μα ζήτησα να, για να βραβευτεί. Λέει, ήθελα, θα τα ξέρεις τα Όσκαρ. Ήθελα να πω ένα τελευταίο αντίο στο γλυκό του, το μεγάλο Μάνο Ελευθέριο. Είπα. Το είπες, εγώ δεν τα άκουσα γιατί σου είπα. Ξέρεις ότι το ρεπερτόριο είμαι ένα άλλο, αλλά όταν μόνο έχεις γράψει... Μόνο τα παραπονεμένα λόγια που είπε. Είπα συγκεκριμένα παραπονεμένα λόγια, είπα το Ελεύθερη και ωραίοι και άλλα πολλά. Η διαθήκη, πολλά που, η διαθήκη που έχει πει η Χάρης Αλεξίου, τα λόγια, ή... υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, δηλαδή το κομμάτια. Το τρένο φεύγει στις 8 και. Λοιπόν, είναι τόσα πολλά που δεν μπορείς. Εκείνο που είναι να πω ένα καλό παράδεισο, αυτό είναι, ήταν γλυκύτατος, είναι, δεν μπορώ να πω ήταν. Εγώ τον λάτρευα. Ήπιος άνθρωπος, γλυκύτατος, ναι, πάρα ναι, πολύ μετρημένος, σεμνός. Λόγιος. Και μιλούσα για τη Θεσσαλονίκη, για την προσφυγιά, για τα ιερά χώματα της Θεσσαλονίκης. Οπότε, αν δείτε βιντεάκια του, με πολύ σεβασμό. Τα τραγούδια μας, γιατί τα δικοτοζούμε μέσα από την κούνια μας. Αυτό μόνο φτάνει. Πόσο πάω και είμαστε. Αυτό. Λοιπόν, έγινε Κωστή μου. Γεια σου, Εύη μου. Να σε γερή. Πάμε παρακάτω. Όσο πιο σύντομα, τόσο πιο πολύ θα μιλήσουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Αλλά στην τσουκνίδα, ρε. Πότε βγαίνουν τα διαρκείας, τα χίλια διαρκείας που είπε ο Σαββίδης που θα δώσει για ανεργούς. Δεν το γνωρίζω. Αλλά εφόσον το είπε θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ πήρα να μάθω ρεκοσία από σένα που τα ξέρεις όλα. Αλλά τελικά δεν έμαθα τίποτα. Λοιπόν, άκου Κωστή. Σου έχω πει πολλές φορές ότι έχω δύο φίλους γαύρους κάτω από Πειραιά. Σωστά. Δεν άκουσα. Έχω. Έχω πει πολλές φορές ότι έχω δύο φίλους γαύρους κάτω από Πειραιά. Τι να κάνουμε. Κανένας δεν είναι τέλειος. Άκου. Ήρθανε διακοπές Χαλκιδική, οικογενειακός. Ανέλαβες την προσιλήτηση. Άκου να ακούσεις. Πηγαίνω εκεί πέρα χωρίς να τους πω ότι θα είμαι εγώ εκεί. Ναι. Και περνάει ένας που πουλούσε ψάρια. Ναι. Και τον στέλνω εκεί που στις ξαπλώσεις και λέει γαύρος 4 ευρώ το κιλό. Κοιτάει ένας τον άλλον και λέει ποιος λούσης μας κάνει πλάκα άρα και τώρα. Εγώ γελάω, κρατιέμαι. Μόλις είχαν φάει τα 4 από την γκένγκ στο φιλικό. Άκου, ναι. Κάποια στιγμή στέλνω από την ταβέρνα ένα τηγάνι με γαύρος. Α, έχεις σχέδιο, έχεις πλάνο. Και λέει, δεν μπορεί, λέει, κάποιος μας κάνει πλάκα. Όλο λέει γαύρος και τέτοια. Και ήταν τυχαίο, όλος τυχαίος, εμφανίζομαι εγώ, λέει, μου λένε, ρε κουβάλα, εσύ μας τα κάνεις αυτά. Εν τω μεταξύ, ο γιος του ενός είναι τρελαμένος με τον Ρονάλντο. Ναι. Και σκάει, κλαίει, μόλις με βλέπει, μου λέει, θέλω να μου πάρουν ασπρόμαυρη φανέλα Γιουβέντους στο Ρονάλντο. Και δεν μου παίρνει ο μπαμπάς. Θα στην πάρω εγώ, αγόρι μου, πες μου. Αγόρι μου, εγώ θα στην πάρω. Μίλησες εκεί που έπρεπε. Θα πάω να συμφέρω και θα την έχεις να τη φοράς και έτσι, ακόμα μπράβο. Και εδώ πέρα, αλλά και κάτω, λέω, στο σπίτι. Εκεί να σε βλέπει ο πατέρας σου ο γάβρος με ασπρόμαυρη ριγέ και να πηγαίνει το δάκρυ κορόμιλο. Έτσι. Λέω, και πιτζάμα ασπρόμαυρη θα σου πάρω, να κοιμάσαι με ασπρόμαυρα. Και το λέω, είδες, έρχονται στο σωστό δρόμο σιγά σιγά, να ξέρεις. Τέλος πάντων, είναι καλά παιδιά, κάνουμε πολύ πλάκα μαζί. Αλλά. Αύριο, εντάξει, αύριο ένας θέλει να έρθει στο γήπεδο να δει το μάτς. Τι παρουσία θα έχει από πλευράς αποτελεσμάτων σε προηγούμενα παιχνίδια, πες μου και θα σου πω αν θα επιτρέψεις. Έχει δύο νίκες και μια ισοπαλία, 0-0. Αίτητος είναι δηλαδή. Εντάξει. Επιτρέπεται. Ναι, εμείς. Επιτρέπεται να έρθεις, επιβάλλεται να παρακολουθήσεις. Μια χαρά. Έγινε. Λοιπόν, Κωστή, βάλουμε στις σκληρώσεις και να σου πω κάτι. Με τον αετό που είπες στην αρχή, μου έδωσε μια ιδέα και θα την κάνω. Θα καταλάβεις, προσεχώς. Έγινε, αδερφέ. Έγινε. Λοιπόν, φιλιά. Έγινε, Κωστή. Boy. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Σας ακούμε. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Ο Μπενοβιένο είμαι. Έλα, ρε Μπενοβιένο. Τζουκνίδα το βλέπω να τρώει τρεις αγωνιστικές με τόσο γάβρο που πέταξε. Λες, έτσι. Την άλλη φορά, έτσι δεν μας αφαιρέσανε την ειδική βαθμολογία. Έλα, σπάθω. Για πες, αγόρι μου, για πες.
Τίποτα. Εγώ επειδή είμαι από την άλλη μεριά, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι είστε δύο ανέτοιμες ομάδες. Η ισοπαλία ίσως να είναι και να παιχτεί στο δεύτερο παιχνίδι. Μάλιστα. Αν είναι ισοπαλία με 0-0. Να μην φάτε γκολ. Ναι, μακάρι για εσάς να μην φάτε γκολ. Μάλιστα. Εντάξει. Εσύ πώς τα βλέπεις, την ομάδα σου? Εγώ τη δικιά μου. Ναι. Αν τους δέσει θα είμαστε πολύ ψηλά, αν δεν καταφέρει να τους δέσει... Να σου στείλω σκηνιά, άμα είναι. Όλα, άμα να είναι να τους δέσει, να σου στείλω σκηνιά, άμα θέλεις. Ναι, και ναι. Βασικότερα απ' όλα να τους πληρώσουν. Πάλι καλά είμαστε, αρκεί να τους πληρώσουν. Εγώ θα μπω και σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί άρεσε. Μάλιστα. Έχουμε δει πολλά τα μάτια. Ωραία λοιπόν. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας. Το ξέρω. Αυτά που λες. Αυτά που θες να με διώξεις, θα κάτσω κι άλλο. Όχι, αλλά είναι ένας από Νέα Υόρκη και βγάζει φλίκτενες. Δεν θέλω να διώξω κανέναν. Έγινε, πες μου λίγο. Στάθης 427. Έγινε. Γεια σου Στάθη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή. Είμαι ο Ανδρέας από τον Bronx. Γεια σου, Ανδρέα, από τον Bronx! Τι κάνεις, καλά είσαι. Αγόρι μου. Να σε ρωτήσω, ναι. Ο κύριος Σαββίδης θα είναι στον αγώνα μέσα. Βεβαίως θα είναι. Βεβαίως θα είναι. Γιατί επειδή είναι Champions League. Ευρώπη είναι, δεν είναι. Στην Ελλάδα είναι τιμωρημένος, ναι. Στην Ελλάδα, αυτό θα ρωτήσω. Είσαι, σε άκου προηγουμένως, πώς χωρητικότητα παίρνει με τις θέσεις, με τα καθίσματα? Εγώ θυμάμαι στους 40-35.000. Όχι ρε, αυτά που λες είναι παλαιών εποχών. Θυμάμαι εγώ, σου λέω, 35 χρόνια λοιπόν. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Κανονικά, μόνο με τα καθίσματα είναι 28 κάτι, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Λοιπόν, 28-300, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο. Τώρα εγώ περιμένω αύριο να δούμε, θα το δείξει τηλεόραση, καλωδιακή. Γιατί την περασμένη φορά που είχα δει, έδειξε την Dortmund μέσα στην Τούπα. Θέλω να δω την Τούπα και τον Άγιαξ, το έχει δείξει. Ναι. Να δούμε, θα τα δείξει αύριο, ώρα μία μισή ώρα, νέες ώρες. Κοίταξε. Αυτό, να δούμε. Μέσα από το PAOK TV, νομίζω ότι μπορείς να το δεις. Δηλαδή εκτός Ελλάδας, νομίζω Αλβανίας, Κύπρου. Έχω εγώ καλωδιακά εδώ, που το BIND, αυτό που είναι από την Ευρώπη, όλα τα έχω εδώ. Αλλά άμα είναι, μπορεί να δείξει άλλους αγώνες. Όλα τα κανάλια έχω εδώ. Αυτό θέλω, άμα δείξει, είναι σοβαρός αγώνας γι' αυτό. Όχι. Θα το δείξει. Αδερφέ, θα το δείξει. Θα σου πάρω τηλέφωνο. Οκ, ήθελα να σου πω και μια άλλη παράκληση. Την περασμένη φορά που σε είχα πάρει, θέλω να βάλεις εκείνον τον κύριο Τζορμπατζόγλου που λέει τον γκολ του Πέλκα. Δεν μπορούσε να το βάλεις. Πού το έχω αυτό? Πρέπει να το βρούμε. Δεν ξέρω πού είναι αυτό. Πρέπει να το βρούμε, αδερφέ. Πρέπει να το βρούμε. Στο έχω υποσχεθεί από τον τελικό. Ο Τζόρμπα. Για εμάς τους μετανάστες στην Αμερική, στο Καναδά, στην Αυστραλία, που είναι πολύ μακριά, να νιώθουμε. Είστε πολύ μακριά, αλλά είστε και πολύ κοντά. Θα το ψάξουμε και θα το βρούμε. Το έχω υποσχεθεί. Θα το βρούμε. Okay. Εντάξει. Άμα δεν σε προλάβω, θα σε πάρω αύριο, μα είναι. Έγινε. Θα χαρώ πολύ. Εντάξει. Θα χαρώ πολύ. Νίκη. Και καλή νίκη. Θα χαρώ. Να σε καλά. Να σε καλά, άνθρωπέ μου. Ευχαριστήρια για την εκπομπή. Να σε γερός. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Το θέμα είναι, δεν είναι τα 28.500, 28.700 που είναι τώρα η χωρητικότητα. Το θέμα είναι τι χωρητικότητα θα έχει η νέα Τούμπα. Εκεί είναι το ζήτημα. Θα ξεκινάει από 33.000 και θα πηγαίνει μέχρι 40, λένε οι πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα αυτά όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Αύριο θα είναι το αδιαχώρητο. Κόσμος ουρές από το πρωί. Συγκινητικός ο κόσμος. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο κόσμος που είναι εκεί δεν έχει άλλα προβλήματα. Εργασιακά, οικονομικά, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι τα έχει όλα λιμένα και είναι εκεί. Ίσα-ίσα. Έχει πάντα χώρο μέσα του να γυρίσει το βλέμμα του στον ΠΑΟΚ, να σταθεί εκεί και να πάρει δύναμη από τα 4 γράμματα. Να πάρει δύναμη. Δεν υπολογίζει ούτε χρόνο, ούτε ουρές, ούτε χρήμα, ούτε κόπο, ούτε αποστάσεις. Έχουν έρθει παιδιά από κάθε άκρη της γης. Από Αμερική, από Αυστραλία, από Γερμανία, από Ολλανδία, από παντού. Από όλο τον κόσμο. Δεν γνωρίζει σύνορα αυτή η αγάπη. Ξεκάθαρο. Και ο κόσμος δεν φίδεται ούτε κόπου, ούτε χρόνου, ούτε χιλιόμετρων. Τίποτα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα, Κωστή μου. Καλώς τον, ναι. Γεια σου. Ο ΠΑΟΚ θα μας κρατάει πάντα σε γρήγορση. Και ζωντανούς. Είναι ο λόγος που ένα κομμάτι μεγάλο του ελληνικού πληθυσμού και κυρίως της Βόρειας Ελλάδας είναι σε γρήγορση. Και δεν έχει αποκοιμηθεί. Αντίθεση... Αυτό ακριβώς, σε αντίθεση με άλλα πολλά πράγματα, γιατί είναι τόσοι πολλοί εχθροί μας που φροντίζουν συνεχώς είτε με παπαριολογίες, είτε με σενάρια ή με αληθινά γεγονότα να μας κάνουν πάντα τη ζήτα.
και πάντα είσαι λίγο ψηλιασμένος. Ακριβώς. Και επειδή έχουν μπει τώρα πολύ μεγάλα μέσα και λόγω του πηγαίνει του Παρσαβίδη στα του ΠΑΟΚ, εντάξει, πρέπει να μάθουμε και εξωτερική πολιτική και το τι πέσεται και το όλα, τι κάνει η Κωστήμα. Είχα πει, θυμάστε πριν κάνα εξάμεινο για αυτόν τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν ο άνθρωπος που έκανε, κίνησε πάρα πολλά νήματα όταν έγινε ο εμφύλος στην Ουκρανία. Ναι, ναι. Είναι πίσω από ό,τι ακούγεται για τον Ιβάν Σαββίδη, τον Μουζενίδη και τον οποιοδήποτε. Ναι. Βέβαια, τυχαία συμβαίνει να είναι, να βγάζει αυτές τις φήμες πάντα μια εφημερίδα που όποτε βγάζει, αυτό το θέμα σχετικό με τον ΠΑΟ, είτε αθλητικό είτε πολιτικό, μπροστά. Πάντα είναι παπάντζα. Μπροστά. Και παπάντζα. Ναι, ναι. Αυτό πάντα το να ξέρεις ότι αν θα πάρει τον Αϊτό θα το πάρει δανεικό από την Go Ahead Eagles. Έρχεται μόνο για τα Σάββατα. Βέβαια θα έχει οψιόν αγοράς 77 εκατομμύρια άμα το πληρώσει σε 12 χρόνια, οπότε είναι ευκαιρία. Απλά θα παίξει ένα χρόνο και θα του πει μετά δεν μπορώ ευκαιρία, Ραούχο, φύγε. Αν αγοράσει δικό της θα πάρει το λαπετινό. Ή χάρτινο, ή χάρτινο, ή κανένα χαρταετό. Χαρταετό, αυτό. Αυτό ακριβώς. Θα τον βάλουν εκεί στη μέση με σπάγκο να πετάγεται στον αέρα. Εμείς κανονικά τη δουλειά μας δεν ξεγελιόμαστε από την Βασιλεία. Είναι νομίζω ίσως για πρώτη φορά η κληροτίδα να μας ευνόησε με την έννοια ότι πέσαμε. Αυτό που φοβόμασταν εξ αρχής, εγώ στην αρχή δεν ήθελα τη Βασιλεία γιατί φοβόμουν την ομοιογένειά της. Τελικά αποδείχθηκε ότι όλο αυτό με τις αλλαγές που έκανε το χάλασε. Είναι πολύ σημαντικό που τη βρίσκουμε σε αυτή την περίοδο. Σωστό. Να τη δώσουμε μία και εμείς, να αλλάξει ακριβώς και προπονητή και τεχνικό διευθυντή και όλα νωρίτερα για να μην χάσει τη χρονιά. Ακριβώς, κρίμα είναι να χάσει τη χρονιά. Είναι κρίμα, είναι μια ομάδα που... Ό,τι τραβήξαμε εμείς πέρσι. Ό,τι τραβήξαμε εμείς πέρσι. Όπως είναι και ο τεχνικός διευθυντής, εντάξει, λέει και στο Europa League, λέει, μπορούμε να έχουμε καλή πορεία. Βεβαίως να τους ευχόμαστε καλύτερα να πάνε μέχρι όσο πιο μακριά μπορούν, αφού αποκλειστούν από εμάς. Το οποίο πάω κάμα το δούμε κοστί, δεν έχει αποκλεισμούς Ιούλιο. Μα έτσι, στατιστικά. Ιούλιο σχεδόν, νομίζω ότι έχουμε περάσει όλες τις φορές που έχουμε παίξει. Ναι. Και δεν έχουμε παίξει ποτέ προκριματικά στα Champions League Ιούλιο. Μάλιστα. Άντ. Άρα είναι ακόμη ένας ιονός. Είναι και έτσι όπως ο Στελάρας έχει γενέθλια στις 24, εγώ στις 26, να ξεχωρίσουμε τι κάνουμε. Αυτά. Το κυριότερο, Χρήστο, που το λέμε συνέχεια. Υπάρχει τρομερά θετική άβρα στον κόσμο. Αυτό είναι αυτό, μεγάλο αυτό εφόδιο. Οι ουρές για τα διαρκείας. 14.000 εισιτήρια χωρίς να έχει γίνει καμιά μεταγραφή σημαντική να δώσει στον κόσμο έναυσμα. Καμία περίπτωση. Δεν μου πει το κάποιος του Χατσερίδης και σήκωσε τον κόσμο ενθουσιασμό. Αγάπη, αγάπη, Κωστή μου. Έχει αγάπη για αυτό που έδωσε η ομάδα. Ανταπόδοση για αυτό που μας έκανε να ζήσουμε πέρσι. Και όλα θα γίνουν καλά. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό τραβάει όλο το σύλλογο, Κωστή. Έκαναν τεράστιες επιτυχίες στα τμήματα, να το πούμε έτσι, τα μικρά. Ο ΠΑΟΚ βγήκε πρωταθλητής Ελλάδος στην Ολύμπηση, στους παιδες, στους παμπέδες, στη ηλικία των 12 ετών. Έκαναν πανελλήνια ρεκόρ τα παιδιά που ήταν μέχρι πέρυσι στην αθλητές τον Κωνσταντίνο. Και βγήκανε πρωταθλητές Ελλάδος και στον πόλο μίνι παιδων και στους έφηβους τελική που είναι τεράστια επιτυχία. Όποιος γνωρίζει για το συγκεκριμένο άθλημα, μια πόλη χωρίς πισίνες, χωρίς τίποτα, διέλυσαν τον Ολυμπιακό. Όπου τον βρήκαν και όλες οι ηλικίες, να τους δώσουμε συγχαρητήρια και μπράβο, είναι όλο παιδιά αυτό το πράγμα το γεννάει το ποδόσφαιρο και θετική ενέργεια. Αυτό, αυτό. Είναι... Όλα είναι. Το άρμα, καλός ή κακός, είναι αυτό. Το άρμα που συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Τεράστιες επιτυχίες και στο βόλεϊ, πρωταθλήματα, κύπελα, στο μπάσκετ, καλή χρονιά, ναι, τώρα, στο χάντμπολ, ναι. Το μπάσκετ, το μπάσκετ για τα μάτια μας πρέπει το μπάσκετ είπε ο Μπάνερ την τελευταία του χρονιά. Διαβάσαμε τι είπε ο Μπάνερ, ομός στις κουβέντες του, έτσι. Χρόνια είναι πολλά, χωρίς τύκλους και μακριά από επιτυχίες για το μπάσκετ. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να εκτοξευτεί και εκείνο το τμήμα που το αγαπάμε όλοι. Αύριο έλει τούμπα όλοι και συνεχίζουμε. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί. Φιλιά, γεια σου Χρήστο μου, γεια, γεια. Έχουμε δύο, πάμε να πάρουμε και τις δύο να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας, ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το, καλημέρα σε όλους αθλητήριους. Καλή εβδομάδα. Μόλις που λέγαμε για τον μπάσκετ. Μεγάλη τιμή. Χαιρετίσματα στον Χρήστο Κολομπάπο. Μεγάλη τιμή αφορά για τον μπάσκετ. Την Παρασκευή έδωσε μπασκετικά φιλιά στο Μάικη που σου είπα. Όχι. Δεν έδωσε. Γιατί, ρε, φίλε. Γιατί δεν προλάβω να δω μηνύματα, αδερφέ, όταν έχουμε καλεσμένο. Εντάξει, ρε φίλε. Και εγώ νόμιζα λόγω της μειοψηφίας που είμαστε έτσι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ο οργανισμός ΠΑΟ
ΠΑΟΚ, ο ενιαίος ΠΑΟΚ, ο οργανισμός του ενιαίου ΠΑΟΚ, πάντα σε αυτόν αναφέρομαι εγώ, ξέρεις, ναι, δέχτηκε ένα τριπλό χτύπημα για μένα. Το πρώτο ήταν ο Αχιλλέας Πούγκορας, το δεύτερο ήταν ο Δημητράκης Κωνσταντινίδης και το τρίτο ήταν ο Λάκι Τζόουνς. Μάλιστα. Για μένα είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Δεν θέλω να τα αναλύσω τώρα. Όσον αφορά το... Δεν συμμερίζομαι το εύρος του χτυπήματος. Δεν πειράζει. Θα τα αναλύσω άλλη φορά. Εγώ πάντα θέλω να είμαι σύντομος, ξέρεις. Βεβαίως. Απλά σου λέω και εγώ σύντομος. Σου λέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι χτύπημα, άμα δηλαδή ότι ο Δημητράκης Κωνσταντινίδης πήγε κάπου ή ότι ο Πούγκουρας θα φύγει. Όχι ότι πήγε τώρα κάπου, γιατί χάσαμε αυτό το παίκτη με τον τρόπο που χάσαμε. Α, άλλο αυτό. Επίσης, πάντως να σου πω ότι συμφωνώ στο ότι δεν θα ήθελα να πάει στον Παναθηναϊκό κανένας παίκτης μας. Δεν μπορώ να και για τον Κάτσε στενοχωρήθηκα. Για τα 2 εκατομμύρια μπάζετ στο τμήμα των Ακαδημιών. Όταν δεν γίνεται τίποτα και δεν βγαίνει τίποτα προς την πρώτη ομάδα. Τι να το κάνω δηλαδή όταν δεν η Ακαδημία έχουν καθόλου σούπερ εγκαταστάσεις. Δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα και δεν το έχουμε δει ποτέ σε βάθος. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ποτέ σε βάθος. Σε αυτό ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τώρα όσον αφορά το Lucky Jones, το θέμα δεν είναι αν πήγε στο συμπολίτη. Είναι η όλη συμπεριφορά της ΚΑΕ. Που δεν νοιάζεται για τις επιπτώσεις όλων των πραγμάτων και γι' αυτό το λόγο έχει χάσει τον κόσμο. Εμείς πασχίζουμε να είμαστε το κλάδο 300, είμαστε περήφανοι για το κλάδο 300, αλλά πάμε να το ναι, μεγαλώσουμε φίλε, όχι να μείνουμε σε αυτό. Δεν είμαστε περήφανοι για να το κρατάμε κλειστό. Για να μεγαλώσουμε σε αυτό απαιτούνται άλλα πράγματα. Δεν όχι τέτοια διαφορία. Πάντως όταν, η θέση που κατέλαβε πέρσι η ομάδα, η θέση που κατέλαβε πέρσι η ομάδα, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως αποτυχία. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, μιλάμε για το ποιο λόγο έχει φύγει ο κόσμος ναι, από το γήπεδο. Λέω όμως, θέλει να βλέπει ότι αντίδραση, η ομάδα πέρσι, άλλες καταστάσεις. Δεν διαφωνώ. Έτσι, η θέση που κατέλαβε, η θέση που κατέλαβε, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως αποτυχία. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε, μπράβο, δεν θα το αναλύσουμε τώρα για την τρίτη ωραία θέση. Κώστα, άλλο συζητάμε. Συμφωνώ επίσης για τη στάση, ότι πρέπει... για τη στάση της ΚΑΕ σε όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε ναι, μία απάντηση, ούτε μία... Να βγουν να πούνε ναι, έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, του κάναμε πρόταση και δεν δέχτηκε. Ναι. Πήγε στο συμπολίτη, με τι λεφτά πήγε στο συμπολίτη. Για να πάει στο συμπολίτη, εγώ πόσα λεφτά του έδινα. Γιατί αυτά τα πράγματα να μην βγαίνουν ναι, στον αέρα. Για ποιο λόγο δηλαδή να κρατούνται κρυφά. Για αυτό το λόγο ο κόσμος μένει πίσω. Αυτοί οι λίγοι που πάνε να βγουν μπροστά δηλαδή, έτσι, όχι οι πολλοί, οι πολλοί άστους. Έγινε Γιάννη μου. Εντάξει. Να σε καλά. Αυτά, φιλιά, καλή επιτυχία στην ομάδα. Γεια σου και ο Πόνε. Και μην ξεχνάμε το μήνυμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ουλουάχα, ουλουάχα, ουλουάχατα. Έγινε, γεια σου Γιάννη. Είσαι να σαφείς. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Δεν κάναμε διάλειμμα δηλαδή. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα καταρχάς. Είσαι ο. Ο Πόντιος. Έλα ρε Πόντιε. Τι κάνετε, πώς είστε. Όχι ο Πόντους, ο Βέρμπλουμ. Όχι, μακάρι να ήμουν ο Βέρμπλουμ, να είχα υπογράψει από το προηγούμενο καλοκαίρι. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, πρώτο σύνθημα στην Τούμπα. Νάτι πρωταθλητές. Πολύ σωστό. Είναι υποδοχή, πρώτη παιδιά, μετά από το κεντρικό κυπέλλο. Ακριβώς. Πολύ σωστή σκέψη. Θέλουν θάρρος, ναι, να πάρουν δύναμη, θέλουν στήριξη, να νιώσουν ότι παιδιά είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Βλέπουν και οι παίκτες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Πες μου. Οι παίκτες δεν βλέπουν αυτό που γίνεται, φίλε, με τα διαρκείας. Το βλέπουν, βέβαια. Τις ουρές νυχθημερών στην Τούμπα δεν είναι σε μια γυάλα. Τα παιδιά αυτά, ειδικά οι Έλληνες που μπαίνουν και διαβάζουν τα site, αυτά βλέπουν τι γίνεται. Με το κινητό είναι συνέχεια τώρα ενημέρωση δίπλα. Το βλέπουν και οι ξένοι δίπλα τους. Λέω Βαρέλα, για να δω, τι βλέπεις Δημητράκη. Τι βλέπεις Αντρέ, τον βάζω Έλληνα τον Αντρέ, έτσι. Τι βλέπεις Τέλειο, έλα να σας δείξω. Κοιτάξτε τι έγινε. Ο πρώτος πήγε σήμερα 3 η ώρα τα ξημερώματα. Δεν κοιμήθηκε και πήγε εκεί για να είναι ο πρώτος να πάρει το εισιτήριο για τη Βασιλεία. Μπράβο του, μπράβο, αυτό γίνεται μέσα, παιδί, να ξέρετε. Αυτό έχουν μεταλαμπαδεύσει και στους ξένους. Θέλω να σου πω για την εντεκάδα που λέμε ότι λείπει ο ένας, λείπει ο άλλος. Για μένα δεν με πειράζει ποιος λείπει. Όλοι είναι σημαντικοί. Αφού παίζουν στην ομάδα που παίζουν, παίζουν στην Παοκάρα. Ο Βάρντα που γύρισε που δεν το θεωρούν μεγάλη μεταγραφή. Εγώ θα έχω να το λέω, ο Βάρντα είναι ένα κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Τον πιστεύω, απλά να τον βάλουμε. Αν ακούς κάθε μέρα, ξέρεις πόσο. Λοιπόν, του έχω τεράστια αδυναμία. Έχω δύο μπαλαδόρους τεράστιους και ο Μπίσεσβαρ. Οι δύο μαλλιάδες, οι δύο αφάνες. Και οι δύο μαλλιάδες είναι τρελιάριδες. Ακριβώς. Και οι δύο το έχουν. Θέλει στήριξη, θέλει θετική ενέργεια και παιδιά προσοχή στις κερκίδες. Δεν το είπε κανένας. Παιδιά προσοχή, γιατί καλός ή κακός τόσα χρόνια τα ζούμε. Ένα χαζό τον έχουμε δίπλα μας. Να προσέχουμε. Ούτε κουβέντα, δεν είναι, ούτε κουβέντα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, θα το πω και αύριο πάντα. Γιατί το έχω ζήσω. Πάντα ανήμερα του παιχνιδιού, το λέω αυτό. Έτσι, μην εγκληματίσουμε, μην αυτοκτονήσουμε, μην γίνουμε αυτόχειρες.
Ακριβώς. Όποιος θεωρεί ότι για τον Α ή Β λόγο, μας κλέψανε ένα πρωτάθλημα για αυτό τον λόγο. Ακριβώς. Όσο για τους χάρτινους, για τον Αετό που λες, φίλε, αυτοί είναι ικανοί να πάρουν παπαγάλο και να τον ονομάσουν Αετό, μόνο και μόνο γιατί τους συμφέρει. Εδώ πήραν πρωτάθλημα κάλπικο και το πανηγυρίζουν. Φτιάχνουν γήπεδο με τα λεφτά μας και λένε φτιάχνουν γήπεδο. Δεν κατάλαβα. Γιατί το κράτος να τους δώσει λεφτά. Τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα το κράτος και περισσεύουν 20 εκατομμύρια. Έχει και γάζες, έχει και φάρμακα στα νοσοκομεία και βιβλία στα σχολεία. Παντού όλα είναι τέλεια. Φίλε. Όλα είναι κομπλέ. Οι συντάξεις τακτοποιημένες, μια χαρά. Αυτά. Έγινε. Ελπίζω να φύγουμε χαρούμενοι για τον Αύγουστο. Να είμαστε κομπλέ. Πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αν μπορείς, βάλε με συγκλήρωση. Πες μου λίγο πόντι. 461. Το μικρό. Θόδωρος. Έγινε, Θοδωρή. Σε χαιρετώ. Δύναμη και προσοχή, αυτό. Παιδιά, στο γήπεδο. Αυτό. Όλοι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Φιλιά πολλά. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σύντομα για το κλείσιμο. Ξαναλέω, κληρώνουμε ένα υπέροχο δώρο, μια σακούλα με κρέατα, για τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Φιλοξένεια, δύο διανυκτερεύσεις στο Λουτράκι Αριδέας. Γυρίζουμε γρήγορα για το κλείσιμο. 1, 2, 3, 4. Να ρε που λέτε δεν βάζουμε ξένα. Ορίστε. 1, 2, 3, 4. Η μεγάλη Iron Maiden 40.000 λέει μαζέψανε. Έγινε τσαλεπούς ο θάνατος στη Μαλακάσα. Άκου όνομα που βρήκα να δώσουν στο μέρος. Δηλαδή άλλο όνομα δεν σκεφτήκατε. Στη Μαλακάσα. Τέλος πάντων ήρθαν οι Iron Maiden 40.000 λέει κόσμος. Είδα βιντεάκια. Στο τέλος είπα και το Alexander the Great, που δεν το λένε λέει στις περιοδίες. Γιατί δεν το λέτε, παιδιά? Γιατί δεν σας το ζητάνε παραγγελιές? Να το λέτε. Θέλω να σας πω ότι σήμερα μετά από μένα έρχεται η τεράστια μορφή που λέγεται Γιώργος Συρίγος. Σωραίος, αδερφέ! Τι ωραίος που είσαι! Αγόρι μου, πολλά χρόνια κρατάει αυτή η αγάπη. Πολλά χρόνια. Γιώργαρος θα είναι μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Συρίγος με τα δικά του, με τα ωραία του. Πάμε στις γραμμές μας. Ξαναλέω τελευταία φορά γιατί σας έχω πρίξει το σηκώτη ότι κληρώνουμε σήμερα κρεατάρα σε το κρεοπωλείο Μιχάλης. Μια ολόκληρη σακούλα τα κρέατα ενός μήνα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μου δίνει το όνομά σου, μεταδίδετε FM ψυχή για να το βάλω στο χαρτί ή επίσης για ένα τρίμερο στο Φιλοξένια. Στο Λουτράκι Αριδέας. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Καλώ τον Ανδρέα. Πού είσαι, ρε φίλε. Γεια σου, αδρεφούλη. Καλά. Καλά, αγόρι μου. Δόξα τω Θεώ. Πάντα καλά. Πάντα καλά. Χαιρετισμούς έτσι σε όλα τα ζουμουσάκια εκεί που μεγαλώνει η παρέα. Αγόρι μου, δόξα τω Θεώ. Εκεί στο ωραίο κάστρο εκεί πέρα να πούμε που έχει σφιγκοφωλιά ζουμουσού εκεί πέρα. Σφιγκοφωλιά. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Βεβαίως. Καταρχήν χαιρετισμούς και στο φιλαράκι το Γεωπόνο εκεί που γουστάρω την τρέλα του να πούμε τον μπάσκετ. Αρρώστια φίλε. Πραγματικά το ζει έτσι, να ξέρεις. Δεν θα το λες. Είναι μέσα, φίλε, είναι μέσα εκεί. Μπορεί να παίζει ΠΑΟΚ Γαστούνι στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ Γαστούνι όχι μόνο είναι εκεί, ξέρει και τους παίχτες της Γαστούνης για να μπορεί να τους λέει πράγματα από την κερκίδα. Λοιπόν, θυμάσαι μια ταινία, ο Σακελάριος που ήταν στην κερκίδα και τραβούσε που ξύλωνε την τέτοια, πώς το λένε. Το πουλόβερ. Το πουλόβερ. Λοιπόν. Με πολύ αγάπη στο φιλαράκι μου, όποτε πηγαίνω και το συναντάω, αυτό να μου θυμίζει, ρε φίλε. Το ζει πραγματικά, ρε παιδί μου, το ζει. Τρέλα. Λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η τρέλα για τα διαρκείας έχει μία άλλη οπτική. Ο κόσμος, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πήρε διαρκείας γιατί έχασε το πανηγύρι που δεν έγινε με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Σωστά. Και θέλει να αναπληρώσει πράγματα. Μπράβο. Δηλαδή ή αυτό θέλει, δεν είναι... ή θέλει να είναι εκεί για τους 10 αγώνες που πέρσι δεν τον άφησαν. Και αυτό, ναι, έτσι. Και αυτό, αλλά πιο πολύ. Δηλαδή, εγώ το πάω λίγο ανορθόδοξα. Το σκέφτομαι λίγο ανορθόδοξα. Καθόλου, πολύ ανορθόδοξα. Και διόρθωσέ με. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ξαφνικά μας ήρθε η αγάπη στον κόσμο. Όχι, βέβαια. Δεν πιστεύω ότι ξαφνικά αγαπήσαμε τον ΠΑΟ, ξέρω, και πάμε να πάρουμε διαρκείας, ας πούμε, ξέρω εγώ. Όχι, απλά, Ανδρέα μου. Αυτό που έμεινε συναισθηματικά πρίκα. Ούτε αναπλήρωση του κενού. Όχι αναπλήρωση του κενού. Έμεινε μια συναισθηματική πρίκα
από πέρσι, να μην πω και πίκρα, να το πω και πίκρα, γρόσα αλλά δάνουσα, λέει την αλήθεια. Έμεινε πράγμα από κόσμος που δεν πρόλαβε να το βγάλει κάπου, αυτό που λες. Είτε σε πανηγύρι, είτε σε αγανάκτηση, είτε σε ένα ξέσπασμα. Αυτό το πράγμα το μεταφράζει με τα διαρκές και με την παρουσία του φέτος. Αυτό πιστεύω εγώ, δεν ξέρω. Συμφωνώ. Πρόσεξε, λέω, δεν είναι... ίσως είμαι εξαίρεση να τοποθετώ ότι... να τοποθετηθώ και να πω ότι όλο αυτό είναι αγάπη. Όχι, νομίζω ότι όλο αυτό είναι αυτό που είπαμε πριν. Αυτός που δεν ήταν μέσα στο Ολυμπιακό, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που δεν έγινε... Ναι. Έτσι, ήθελε να ήταν μέσα και ας μην είχε γίνει. Προσεχείς τι εννοώ. Απόλυτα. Συμφωνώ αυτός, με αυτός, κάθε σου λέξη. Την με ώρα που λέξη. Κλέβανε, ξέρω εγώ, το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ... Έτσι. Ρε Καριόλιδε, συγγνώμη κιόλας, του να χρόνου, ήθελε να το πει του αυτό, ήθελε να είναι μέσα για να το πει θα αυτό. Θα είμαι εκεί, γιατί να μην είμαι μέσα εκεί. Μπράβο, γιατί έτσι να μην είμαι μέσα, πολλοί θα σκέφτηκαν το άλλο, είναι. Γιατί να μην είμαι μέσα να σταματήσω το Μήτρογλου, ας πούμε, εκεί που πέταξε, τον Καρά Μήτρογλου, να πούμε, που πέταξε το χαρτάκι. Για να μην φωνάξω πιο πολύ, να επηρεάσω το διαιτητή, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι πιο βαθύ. Κρύβεται πιο βαθιά μέσα στην ανορθόδοξη ψυχοσύνθεση έτσι, του ΠΑΟΞΙ, ας πούμε. Και θέλει όντως προσοχή το θέμα με όλα αυτά που γίνονται. Απόλυτη. Τα γεωπολιτικά. Απόλυτη. Γιατί καλός ή κακός, Νταβάριτς, έχεις ένα παρελθόν. Ενόχλησες. Καλός ή κακός, έχεις και ένα... δεν είναι μόνο ότι ενόχλησες, έχεις ένα παρελθόν. Ναι. Γιατί άμα δεν είχες παρελθόν, εντάξει, κάποιος θα ενοχλήσει. Γιατί δεν είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν γεννήθηκε χθες. Ζούσε σε μια χώρα. Έπαιρνε... Είχε έναν, συμμετείχε σε μια βουλή. Τι θα κάνουμε λέει τώρα. Να κόψει δηλαδή το παρελθόν του. Δεν κατάλαβα. Όχι. Δεν απλά... έχει κανένα παρελθόν για το οποίο πρέπει να ντρέπεται. Αυτό όχι, έχει σημασία. Με καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω. Σαφώς και δεν έχει κανένα παρελθόν. Για το... εγώ γιατί... Καλά, το παρελθόν για το οποίο πρέπει να ντρέπεται το ξέρει αυτός. Δεν το ξέρω εγώ. Αλλά καλός ή κακός, αλφέ, στο λέω με πολύ έτσι όρημη σκέψη, πρέπει να είμαστε... Είναι πονηρή η καιρή, είναι πολύ πονηρή. Πάρα πολύ. Η καιρή είναι πολύ πονηρή. Και το να το εμπλέξουν με κάτι δεν απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Να βλέπεις ότι κάνουν κάθε προσπάθεια. Απλά αυτός ο οποίος λέει κάτι πρέπει να έχει στοιχεία, γιατί αν δεν έχει θα συρθεί. Εντάξει, στα δικαστήρια... Με τον πιο σκληρό τρόπο. Αλλιώς ο κάθε ένας θα μπορεί να βγαίνει, φίλε, κάθε μέρα να λέει μια παπαριά. Εννοείται. Και να μπορεί μετά να τρέξει τα... 1000%. Απλά, ξέρεις τώρα, μερικά πράγματα στην Ελλάδα είσαι. Έτσι. Ελλάδα δεν φημίζεται για την... Λέγε, κάτι μένει. Για την 100% ανεξάρτητη της πορείας στα τελευταία 200 χρόνια. Εντάξει. Έγινε, Ανδρέα. Καλημέρα. Με φιλιά, με αγάπη. Γεια, και μένει και αύριο. Εννοείται. Πάμε να πάρουμε τρεις τελευταίες γραμμές. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, γιατί πρέπει να φύγουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Εμείς ξέρεις, ζημιές. Ζημιές, αγόρι μου. Έτοιμος έχω. Σε άκουσες, δηλαδή. Άκουσες να πούμε. Κατευθείαν. Τι προγνωστικά δίνει η γιαγιά που έχει χαθεί εδώ και καιρό. Η γιαγιά θα παίξει αύριο το πρωί, να ξέρεις. Η γιαγιά. Την έχω έτοιμη, μου τη ζητήσατε. Το διάβασα το μήνυμα. Δεν διάβασα, δεν πρόλαβα. Συνδρόμοι για τους πόντιους. Τι λάθη, για τα λάθη. Αλλά λέει γιατί οι πόντι κρύβονται στα λάχανα. Για να μην τους πιάσεις τα πράσα. Καλό. Γεια σου, Νικόλα. Περίμενε, μην κλείσεις. Έλα. Ναι. Πάρ' τον πατέρα μένα. Έλα. Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον πατέρα. Τι γίνεται. Καλή εβδομάδα. Επίσης, να είστε γεροί. Να πω κι εγώ ένα για τους κυνηγούς. Ρίχτω. Δεν λένε ψέματα, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων ήταν τρεις παρέες. Ναι. Πηγαίνανε Σαββατοκύριακο για κυνήγι. Την ναι. Κυριακή μαζεύονταν σε ένα καφενείο και λέγανε ο καθένας τα δικά του. Τα κατορθώματά του. Ο ένας λέει, σκότωσα δυο λαγούς. Ο άλλος, ξέρω εγώ, εκείνο, πετιέται ο καθεντής, θυμωμένος. Ναι. Λέει, ρε παιδιά, τι έπαθες. Τι έπαθες. Τα 3-5 πηγάδια πάνω, λέει. Μόλις πήγε να περάσει το στενό, λέει, σηκώνεται μια αρκούδα. Ναι. Μόλις με είδε σήκωσε τα πόδια, λέει. Ναι. Εκείνη την ώρα χτυπάει το τηλέφωνο. Ο καθεντής ξεχάστηκε που είχε μείνει. Γυρνάει πίσω. Άντε, του λέει, πες μας τι έγινε. Πού είχα μείνει, ρε παιδιά. Είχε σηκώσει τα πόδια. Την πατάω και ένα και φεύγω, λέει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι γερός. Πάμε, τελευταία γραμμή.
Άλλες δύο, δύο, ναι, πρώτελευταίος. Έλα. Τελευταίος. Πρώτελευταίος. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω καλημέρα στο μεγάλο τον Γιώργο τον Συρίγο. Τον ατελείωτο. Μοσχοβίτη μου εσύ είσαι. Τι αυτή είναι αυτό που έχεις ρε παλιά. Αγόρι μου γλυκό. Με μια, με μια καλημέρα σε καταλαβαίνω. Όχι μόνο εδώ, όπου και να βγαίνεις. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Άστο, μη λέμε τώρα λόγια, να ξέρεις. Απλά θέλω να σε διορθώσω, Κωνσταντίνε μου. Να με διορθώσεις ό,τι θες. Σε κάτι, γιατί η ώρα μία ήταν η πρώτη προπαντή του Πάπου για το εισιτήριο, στο διευκρινίζω να το ξέρεις. Μία και όχι, η ώρα. Όχι τρεις. Μία η ώρα το πρωί είναι. Μία η ώρα. Μπράβο. Ναι, 4:30 ήμουν εγώ εκεί. 4:30. Πήρα, βέβαια. Μου έστειλε μήνυμα αυτός που ήταν στις 3 και είπε ήμουν πρώτος εδώ. Αυτός που ήταν στις 3 μου έστειλε μήνυμα. Ναι, ναι, απλά τα παιδιά αυτά ήταν στο αμάξι, κάτσανε μέσα και στο αμάξι. Α, γι' αυτό, γι' αυτό. Ναι, μία η ώρα ήταν εκεί. Δεν έχει σημασία τώρα, Μοσχοβίτη μου, να παίξουμε τις ώρες. Η λατρεία δεν έχει όρια. Η λογική εδώ δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο τρέλα. Χωρίς όρια, αγάπη χωρίς όρια. Εγώ με τον αδερφό μου τον προηγούμενο θα διαφωνήσω. Θα πω απλά ότι είναι η αγάπη του κόσμου για αυτή την ομάδα, για αυτή την ιδέα που λέγεται ΠΑΟΚ και όλα τα δεν συνταυτίζομαι με αυτά δηλαδή. Εντάξει, δεν είπε κάτι διαφορετικό. Είπε ότι πολλοί κόσμος που πέρσι δεν του δόθηκε ευκαιρία να βγάλει τη χαρά του, να βγάλει την έκρηξη για την ομάδα, θα το κάνει τώρα. Και αυτό που λες εσύ και αυτό που λέει αυτός, το ίδιο πράγμα είναι, Μοσχοβίτη μου, ίδια βάση. Εντάξει. Η αγάπη για τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι. Ακριβώς. Όλα τα άλλα είναι έπονται. Τώρα, λοιπόν, ο καθένας μπορεί να τα ερμηνεύσει από διαφορετική οπτική γωνία. Η βάση, ο πυρήνας, το συμπέρασμα είναι ίδιο. ΠΑΟΚ μόνο. Αγάπη χωρίς τέλος. Χωρίς να κοιτάει χρόνο, χρήμα, ηλικία, έξοδα, ξενύχτη, απόσταση, χιλιόμετρα, τίποτα, τίποτα. ΠΑΟΚ μόνο. Επίσης έχω να πω για... Δεν θα κατανομάσω βέβαια, λεπτή θέση. Λοιπόν, πάντως εκεί στην κρατική τηλεόραση αυτοί που εκπροσωπούν τον ΠΑΟΚ, λυπάμαι που το λένε πάρα πολύ λίγοι. Έως ελάχιστοι. Έτσι, κατάλαβες τι εννοώ. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι, αλλά... κάτι που κάνουν εκεί στην εκπομπή τα λίγα εκεί και κάποιοι από εδώ πάνω, που το ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Okay. Έχω να πω, κάτι που έχω δει, είπα, φίλε μου, είσαι ελάχιστος, να μην πω την λέξη αν είπα. Ναι. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι, αλλά... Εντάξει. Okay. Εγώ νομίζω ότι το έχεις καταλάβει γιατί σε γατώνει. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω σε ποιο περιστατικό αναφέρεσαι και αν αναφέρεσαι στο συγκεκριμένο ρεπόρτερ. Όχι, δεν ξέρω. Ένα περιστατικό, δύο κινήσεις μόνο που είδα, κατάλαβα πάρα πολλά. Κάθε ένας, επειδή είμαστε μια μικρή πόλη, για τις πράξεις του, για το λόγο του, για την παρουσία του, έχει να δώσει λόγο στον κόσμο. Επειδή δεν κάνουμε μια δουλειά που είμαστε κλεισμένοι σε ένα υπόγειο βάζοντας φραγίδες και εκτιθέμεθα καθημερινά για πολλές ώρες, για πολλούς μήνες, για πολλά χρόνια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και την κριτική, να δεχτούμε και την αποδοκιμασία όταν δεν κάνουμε κάτι σωστά. Απλά πράγματα. Όπως είναι, απλά να ολοκληρώσω να πω ότι αυτή την αγνότητα και των παιδιών και οι μεγάλοι άνθρωποι ήταν εκεί που περιμέναν υπομονητικά και πολλοί κόσμος και αυτή την, ας πω έτσι, την αθώα, θα λέγα, έλεια, να μην την εκμεταλλεύονται. Ευτυχώς το διατρανώνω, ο πρόεδρος μας και μεγαλομέτωχος έχει αντιληφθεί τι σημαίνει λαός του ΠΑΟΚ, τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Φυσικά. Και τους έχει μέσα στην ψυχή του. Αυτό να το ξέρουν φυσικά, οι πάντες. Φυσικά. Γιατί είναι από λαϊκή οικογένεια, μα πάνω απ' όλα από οικογένεια γνήσια ποντιακή, με γνήσια κουλτούρα ποντιακή και όχι με τα λαϊκά. Ξέρουν να τιμούν και τις παραδόσεις και τις αρχές που πήραν σαν μικρά παιδιά. Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για ανθρώπους που ήρθαν και ξαναέκτισαν τη ζωή τους από το μηδέν. Να το κλείσω απλά να πω, δες πώς λειτουργεί ο άλλος, ο μεταλλαγμένος, και πώς λειτουργεί αυτός. Και βγάλε τα συμπεράσματα σε ουδέτερα που με ακούς. Τι να πεις τώρα ρε φίλε. Έτσι. Δύο παλικάρια είναι στη φυλακή 150 μέρες, τους κρατάνε οι Τούρκοι και πας και κάνεις φιλικό με τουρκική ομάδα τώρα. Επιτρέπεται, ή ο άλλος, εσύ που είσαι του Παναθηναϊκού και έχεις το κανάλι σου, παίζεις τουρκικά, έχεις τα κάκαλα να πεις, κύριοι, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν ξαναπαίζω τουρκικά σύριαλ. Τέλος. Αλλά πού, φίλε. Τέλος πάντων. Ποιοι θα το κάνουν αυτοί. Άστο. Κωστάκι μου, μια καλή εβδομάδα να έχεις αγόρι. Να σε καλά. Γεια σου. Και πάω κάρα δυνατά αύριο. Γεια σου, μαέστρο μου. Γεια να σε γερός. Γεια σου, γερός. Γεια. Πάμε να τελειώσουμε. Τελευταία γραμμή. Δύο, άλλες δύο. Ναι. Άντε, αγόρι μου, καλημέρα. Καλώς το παιδί.
Αλώστονε. Ομορφάντρα μου. Ομορφάντρα μου. Γεια σου στον Κόλβη. Γεια σου Γιαννάρα μου. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη και παοκάρα. Πολύ παοκάρα. Φλαράκι, όποιος και να είναι στο τιμόνι του ΠΑΟΚ, εμείς ΠΑΟΚ ήμασταν, ΠΑΟΚ είμαστε, ΠΑΟΚ θα είμαστε. Αυτό δεν είναι... Αυτό είναι το αίσθημά μας. Ακριβώς. Όποιος και να είναι στο τιμόνι, δεν. Εντάξει, ΠΑΟΚ ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε. Τελεία και παύλα. Σκέφτηκα κάτι. Τώρα θα το πω στον αέρα, ίσως και σε εκθέσω. Δεν θέλω, αλλά θα το κάνω όμως. Όχι, όχι, όχι. Άκουσέ με. Όχι, όχι, να μην το κάνεις. Αύριο το πρωί θα τα πούμε. Άκουσέ με. Πήγες να κάνεις μια χειρονομία. Έτσι. Άσε με να το τελειώσω. Υπάρχει ένας ωραίος τρόπος, ναι, να δώσουμε χαρά σε κάποιον και αυτός θα είναι ένα εισιτήριο διαρκείας. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Δηλαδή, αυτό που ήθελες να κάνεις, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Μπορούμε να το κάνουμε το έτσι. Να δώσουμε χαρά. Αύριο το πρωί θα σε περιμένω. Θα σε περιμένω εδώ. Εντάξει. Άντε. Άντε. Γιαννάρα μου. Φιλιά πολλά. Σε φιλώ. Γεια σου στο Χόλμη. Γεια σου στο Χόλμη. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Χαίρομαι, Λατομείο, που θα είσαι σύντομος. Λατομείο μου, έλα. Έλα. Αυτή η ωραία η φωνούλα εκεί μέσα που σήκω στο τηλέφωνο. Ναι. Θα την ερωτευόμουν, αλλά δεν με αφήνει η γυναίκα μου. Είναι και ένα κουκλάκι, να ξέρει, ζωγραφιστό η Αναστασία. Αλλά έχει όμως, από ό,τι ξέρω, είναι, έχει, υπάρχει, αγαπάει. Το ξεκαθαρίζω, αγαπάει ένα υπέροχο παλικαράκι. Εγώ το λέω όμως ότι είναι 2 μέτρα παλικάρι, έτσι, κανονικά. Θα την προσέχει όποιος την έχει. Κοίταξε, σε πρώτη φάση στο 8-10 την προσέχω εγώ. Να ξέρεις. Εντάξει. Δεν αφήνουμε... Εντάξει τώρα σαν πατέρας. Μην το χοντρένεις. με τη μάνα της είστε συνομήλικοι. Θυμάσαι τι έγινε με την άλλη Αναστασία τώρα, έτσι στο σύριαλ. Πατέρας και γιος και αυτά έγινε άσε τώρα, γιατί μη μου λες για πατέρες και τέτοια. Κολουβάχατα. Το όνομα σου Αναστασία. Λοιπόν, για πες. Κωστή, ήθελα να πω μια καλημέρα. Εγώ διαφωνώ, φίλε. Εντάξει, την πορεία θα αλλάξει ο καιρός, είναι σίγουρο. Αγόρι μου, λατομείο μου. Λατομείο μου. Εχθές στην Καβάλα εκεί στους Αμόλοφους, ναι, εκεί πέρα μου που πηγαίνουν για πάνιο. Τι ωραία που είναι, κύριε παιδί. Πολύ, πολύ κάψα, πολύ κάψα. Τι ωραία, φίλε. Τι ωραίο πολύ κόσμο, φίλε. Πολύ ωραία. Κόσμο. Χαίρομαι να βλέπω, φίλε, Έλληνες, γιατί ναι, ξέρω ότι δεν έχουν τα οικονομικά. Κόψανε τις διακοπές από τον Ελέ. Έγινε αυθημερών πλέον. Οι διακοπές μια μέρα. Ξέρω ότι δεν έχουν τα οικονομικά για να πάνε μέχρι εκεί. Τι να πεις. Βουλγαρία, Ρουμανία, χαμός, χαμός. Όλοι, εντάξει. Και όπως είμαι τώρα, με ακούς? Σ' ακούω, πεντακάθαρα. Ωραία, όπως είμαι στην επιστροφή 20 για Δράμα, ναι, εκεί στο δοξάτο της Δράμας, ναι, έχει καμία 50 αυτοκίνητα στη σειρά στο φανάρι, ναι, και πάει να μου περάσει ο Γιάννης ο Μπύρος της Δόξας. Ναι. Από δεξιά. Ναι. Και να αρχίζω από πέρα να τα αυτοκίνητα. Όπως είναι, ναι, το κάνω και εγώ δεξιά, εκεί θα κάτσεις, ρε Μπίπι, πλέον. Εκεί θα κάτσεις. Προσπέρασε από δεξιά. Από δεξιά, καμία 50-60 αυτοκίνητα. Μάλιστα. Και μπαίνω εγώ σφίνα στη μέση και άντε γυάλε. Κάτσε εκεί που θα βγάζω. Έγινε, αδερφέ. Αυτά μου. Αυτά που λες. Σε χαιρετώ. Εντάξει, αδερφέ, βάλε με στην κλήρωση. Έγινε. Φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σου καλή Λατομείο. Συνέχεια, καλή συνέχεια, φιλιά. Γεια σου Λατομείο μου. Λοιπόν, τέλος. Μην παίρνετε άλλο, πρέπει να φύγω. Έρχεται Γιώργος Συρίγος, αυτή τεράστια μορφή. Πάρα πολλά χρόνια γνωριζόμαστε από εποχές 103, καμιά 15 ετία. Πολύ ωραίος τύπος. Μποέμ. Είναι μποέμ τύπος ο Συρίγος. Μποέμ. Μπορεί να μας περνάει λίγα χρονάκια, αλλά παραμένει νέος στην ψυχή, νέος παοξάκι, άρρωστο. Πάντα συζητάμε έξω. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση έξω να βρεθούμε και να μην έχουμε να πούμε πράγματα. Και για τον ΠΑΟ και όλα αυτά γύρω μας. Αναστασία μου, γλυκυτάτη και συνεδευωμένη. Το λέω έτσι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. 2 νούμερα θέλω από το 1 μέχρι το 50. 2 και 40. Σε κούρασα μήπως να αλλάξουμε κασκορσέδες, φανελάκια, αυτά, ίδρωσες, τίποτα. Αυτά δεν πιστεύω να κούρασες. Λοιπόν, άνοιξε το χαλάκι, άνοιξε. Πάρε το σκιανιά και είδε στο καλό. Με ποιότητα να δει. Μη μου ζαλίζεις άλλο το μυαλό. Μη μου ζαλίζεις άλλο το μυαλό. Πάρε το σκιανιά και είδε στο καλό.
Λοιπόν, τα κρέατα, ο Παραπούρας Βασίλης, τα κρέατα Παραπούρας. Γεμίζει το στόμα, επίθετο που γεμίζει, ρε, Παραπούρας. Βασίλης, πάω, κάρα ζουμου σου. Και... Η Αντωνίου Βασιλική σε 7.63 κερδίζει το τριήμερο. Έρχεσαι από εδώ, έρχεσαι από εδώ, σουξουμούξου, παίρνεις το βάουτσερ που λένε και στα χωριά μας. Καλημέρα στο Στέργιο το Τζίλια, γεια σου αδερφέ, πολύ χαλαρούς τους είδα. Καλημέρα τρελό αγόρι, από τα άγρια χαράματα έχει στημένους, δώσε ρε ΠΑΟΚ, μόνο χαρές φέτος. Γεια σου Νίκο Δούμο, φιλιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους αυτούς που έρχονται και φεύγουν. Γεια σου Μότο Μουδανιά, την αγάπη μας στον Χρήστο Γκολοβό στην Αυστραλία, στον Τζίκο τον Χρήστο που είναι εδώ από τη Γερμανία, από το Ανόβερ, όλα τα παιδιά είναι ανά με τον Γιάννη που φεύγουν πίσω. Δείτε, μπείτε και δείτε το φανταστικό σποτ με τον Αντρέ και τον Αετό. Υπέροχο, υπέροχο. Γεια σου Νίκο Παπαδόπουλε στην Πάτρα. Αυτά είναι, αυτά είναι, αυτά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ευχαριστώ την Αναστασία που και σήμερα στάθηκε κολόνα δωρικού ρυθμού. Καριάτιδα στάθηκε πάνω από την κονσόλα. Έρχεται Γιώργος Συρίγος. Σας φιλώ γλυκά. Bye, 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 bye.